Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα σε όλο τον πλανήτη. Είναι το λόγο επειδή για ακόμη ένα πρωί δυνατό ξυπνητό, λίγο μπερδεμένο και μάχημο, έτοιμο να σας κρατήσει συντροφιά στα πρωινά που απομένουνε μέχρι να ολοκληρώσουμε έτσι τον κύκλο εκπομπών, τουλάχιστον για την μεγάλη εβδομάδα. Και θα είναι δίκιο και θα γίνει πράξη και θα αράξουμε 3-4 μέρες όλος ο λαός, ο περισσότερος μάλλον, μη πω όλος, και αντιμετωπίσω την μήνη των ανθρώπων που θα εργαστούν και Παρασκευούλα, θα εργαστούν και Σάββατο και Κυριακή ενδεχομένως αρκετοί. Η σκέψη μας μαζί σας, το έχουμε κάνει εξάλλου πολλάκι στο παρελθόν και συνεχίζουμε και το κάνουμε. Σε ραλέι μπούλο, μπούλο είναι το κομμάτι από κάτω. Παρεούλα μέχρι και τις 8. Μεγάλη Τετάρτη σήμερα. Αγίου Αχιλλέα Ιερομάρτυρος, Αγίου Δούκα, Πασικράτους και Βαλεντίων ως μαρτύρων, Οσίας Ελισάβετ Θαυματουργού, Οσίου Θαυμαστού. Ο Αχιλλέας, ο Αχιλλεύς, ο Αχίλλειος, ο Δούκας, η Δούκησα, η Δουκίτσα, η Βαλεντίνη, η Βαλεντίνα, η Ντίνα, η Ελισάβετ, η Ελίζα, η Ζέτα, η Έλλη, η Βέτα, ο Θαυμαστός και η Θαυμαστή. Εορτάζουν. Μόνο ο Άι Γιώργης δεν γιορτάζει τελικά από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Επειδή είναι super grand γιορτή. Δεν ξέρω γιατί, ενώ αν πάρει σήμερα ας πούμε σε μια θαυμαστή θα σου πει ευχαριστώ, είναι η εορτή μου, μπορεί να κεράσει και πτυφούρ. Αλλά μόνο Γιώργηδες χθες που είναι το 23 του Απρίλη μεταφέρθη η εορτή τους. Και είναι λίγο λογικό διότι είναι γκράντερ, παιδί μου, δεν μπορούν τώρα να συμπέφτουνε, να πέφτει μέσα ας πούμε τη μεγάλη εβδομάδα. Βάσεις φύσεως θεολογικά ζητήματα θα συζητηθούν και σήμερα εδώ στο Λόγο Επειδή. Και θα καλημερίσουμε την πρώτη μας γραμμούλα που μας κάνει ποδαρικό. Καλημέρα από Εξωτική Σταυρούπολη. Τι έχεις να πεις πάνω σε αυτό το θέμα? Λοιπόν, καταρχήν πρώτα τόσο σες, επειδή μας σκέφτηκες και εμάς σες την τελευταία στιγμή που δουλεύουμε. Πάντα, γιατί έχω υπάρξει και είμαι εργαζόμενος. Γιατί έριχνα πινελί και από το τηλέφωνο, λέω, κοίτα τι λέει, δεν μας έρχεται. Όταν έχω δουλέψει εγώ Πάσχατα, άσε τώρα. Εσύ από τώρα μπερδεύεσαι, πριν το live. Ναι. Μπερδεμένα λέω, τα λες. Ναι, έτσι, έτσι. Έχω δουλέψει Πάσχα, Πρωτοχρονιά, παραμονές. Ναι. Τα πάντα έχω κάνει σε αυτό το Έχω να πω ότι σήμερα ο καλύτερος ακροατής όλων των εποχών θα γιορτάζει, γιατί γιορτάζουν και τα Γρεβενά, αφού είναι Άγιου Αχιλλείου, είναι προστάτης. Α, είναι πολιουχός των Γρεβενών. Ναι, ναι. Μάλιστα. Εκεί, αλλά φαντάζομαι και της Λάρισσας νομίζω, και της Λάρισσας είναι. Το Αχίλλειο παίζει πάρα πολύ στη Λάρισσα, Άγιος Αχίλλειος. Ναι, 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 γι' αυτό. Δεν το ήξερα. Είχαμε παλιά και ένα Αχίλλειο εδώ στη Θεσσαλονίκη, δεν ήταν ένα καφέ. Και τα Γρεβενά και πηγαίνουν, πού θα πας. Κατεβαίνω, ας πούμε, κάτι χωριανές μου, κάτι χωριανή μου. Έλα, είμαι σε αυτό. Λέω, τόσο χωριά της είσαι, πάλι στο Είναι το χωριόν δηλαδή το καφέ, ας πούμε. Ναι, ναι. Κατάλαβα. Ναι, ναι, μάλιστα. Τι λέει, πώς είμαστε? Τι να πει, καλά. Λοιπόν, σαν υπεύθυνος τύπου γραφείου Μιχάλη Φωτιάδη, έχω να πω για να απαντήσουμε στα ερωτήματα. Γιατί με στέλνουν και στο Messenger. Με στέλνουν παντού. Με στέλνουν email. Δηλαδή ένα άτομο, αλλά ξέρεις πώς λέμε. Έτσι λέμε. Ναι, σπάσαν τα τηλέφωνα και τα λοιπά. Σπάσαν, ναι. Έτσι κάνει η μάνα μου και στο φούρνο. Έρχεται ένας πελάτης. Ζητάνε οι πελάτες. Έτσι. Λοιπόν, για όλα αυτές εσύ, φίλε, το ψάρι βρωμά από το κεφάλι. Έχεις χάσει τα αποδυτήρια. Αποχωρούν όλοι. Ένας οι ακροατές, ναι. Έχεις χάσει τα πολιτήρια για όλα αυτές εσύ. Μάλιστα. Είναι, έτσι ακριβώς μου είπε, θα σε μεταφέρω, εγώ προσπάθησα να το σώσω. Ναι. Όχι, είναι καλό παιδί, τον έλεγα αυτά. Ναι, ναι. Όχι, λέει, από 10 Οκτωβρίου, λέει, που έχουμε αυτή τη σχέση, ναι, έτσι είμαι, που πήγα πρώτη φορά στο στούντιο, ποτέ δεν παίρνει τηλέφωνο, φοράω την μπλούζα. Δεν παίρνει τηλέφωνο στις εκπομπές που κάνω εγώ γιατί παίρνω σε αυτόνα. Πού κάνει εκπομπές?
Να βγω έξω. Εντάξει, στη μαρμίτα αυτά μπορεί να... Να βγω έξω να πάρω τηλέφωνο. Μπορεί να και στον ένα. Εντάξει, θα βγαίνω ρε παιδιά, δεν έχει να κάνει. Μάλιστα. Κοίταξε, έχει κάνει και το... Έχει πάει και σε εκπομπή στο 6-8, όπως έγινε εσύ, σε απέναντι. Μπορεί να παίρνεις εκεί τηλέφωνο, ας πούμε. Ναι, ναι, ναι. Στα λεωφορεία να παίρνω τηλέφωνο στο φούρνο, όταν έγινε σε σένα, να παίρνω τηλέφωνο στα αστικά. Στους χορηγούς. Δεν ξέρω, εγώ μεταφέρω αυτά, φίλε. Θα πάρω τηλέφωνο στις 12 του Μάη. Ναι, άσε, είναι και από αυτό απογοητευμένος. Ναι. Και ξέρετε, τον είχαν πει και όσοι σε θέλουμε, λέει, από τις 6. Mm-hmm. Και λέει, τον κάνανε και... Τον θέλουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Ναι. Τον κάνανε και πρόταση, δηλαδή, σας δίνω πληροφορία. Μάλιστα, μάλιστα. Και έλεγε, όχι, λέει, 12, λέει, μετά το τελικό. Θα κηρύξω τότε κι εγώ ανέδωτο και εμπάργκο και δεν θα ακούμε νέα Μιχάλη Φωτιάδη. Τελείωσε, ναι, ναι. Να δούμε. Να τον αποκλείσω, όχι, να τον τιμωρήσω με διακοπή συμβολέου. Ναι. Είσαι ένα παγόβουνο, λέει. Ναι, ναι, θα το στο live είσαι ένα ψυχρός απέναντί του. Ναι, ναι. Και αυτά, είσαι ένα ψυχρός. Είσαι... Λέει, η σχέση μας, λέει, τόσο ψυχρός, λέει, αυτή η σχέση μας από 10 Οκτωβρίου, λέει, που είμαστε μαζί, λέει, τι ψυχρός, λέει, είναι με το σημασία. Ναι, προφανώς. Μάλιστα. Και αυτά που λες. Διακόπτω και τις εμφανίσεις. Σήμερα σε τιμή. Α, τον έλεγα, όχι, πάμε στο live. Ναι. Πάμε στο live σήμερα, το λέω. Ναι. Τι θα γίνει με τον Τζάλεζ, τι θα κάνουμε. Όχι, λέει, δεν πάω στο live και αυτά. Mm. Δεν ξέρω. Μάλιστα. Τελειώσαν όλα. Θα δούμε, θα προσπαθήσω εγώ να τα ξαναβρω. Άσχημα μαντάτα. Μεγάλη εβδομάδα διανύουμε, ένα γολγοθά έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Τώρα ξέρεις είναι οι πειρασμοί ρε φίλε, είναι μια δοκιμασία. Έτσι, έτσι. Πρέπει να κάνω, τι να κάνω. Μάλιστα. Άντε τα λέμε. Άντε τσάω, τσάω. Πω, τι θα συμβεί άλλο σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Θα πάρω στο τέλος τηλέφωνο και θα κράξω και τον εαυτό μου. Θα πω είμαι απογοητευμένος από σένα Μπατμανίδη. Θα ηχογραφήσω μήνυμα στο οποίο θα συνομιλώ με εμένα. Όπως έκανε παλαιότερο αυτιάς με τον Ψωμιάδη, ας πούμε. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα. Καλώς στην Κατερίνα. Χτύπα και εσύ άλλο. Χτύπα και εσύ. Έτσι και το Χριστό, και το Χριστό Κυριακή των Βαΐων τον υποδεχότανε με τα Βαΐων και κλάδων και φωνάζανε Νάτος ο εκλεκτός, όχι Νάτος, Νάτος ο Πρωθυπουργός, και μετά από λίγες μέρες το σταυρώσανε. Έτσι, τα πάντα, τα πάντα, κυρίες και κύριοι. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Αυτό γίνεται όμως και εμένα, έτσι με σταυρώνουν καθημερινά. Παβί, να το δεις λίγο φιλοσοφημένα. Φιλοσοφώ, δεν φιλοσοφώ. Μην το πας σε τσιρικά. Αλλά μετά τη σταύρωση έρχεται η Ανάσταση. Άσε, άκουσε με τώρα, μην λες τα δικά σου. Ναι, δεν μην λες τα δικά σου προφανώς. Είναι 40, δεν είσαι, 40 έτσι περίπου, δεν είσαι. Ναι, αυτά δεν τα ρωτάνε, αυτά δεν τα ρωτάνε. Σταύρωσέ με κι εσύ. Μετά το 35, οι άνθρωποι αλλάζουν, παίρνουν δύναμη και ζουν από τη δύναμη που πηγάζει από μέσα τους. Μάλιστα, ναι. Αλλά ξέρεις τι θα σε πω, τι φταίει. Τι φταίει λοιπόν, ο νέος Χαρίλαος Τρικούπης. Φταίει και σε μένα αυτό και σε πολλούς άλλους. Μάλιστα, ναι. Αν ακούνε. Ναι. Ότι δεν κοιτάει ο καθένας να αναλύσει τα συστήματά του, να πει πώς νιώθει, τι τον απασχολεί. Ναι. Και αν άσου σηκώνει την εκπομπή σου, ποιος θα πει τα πιο έξυπνα λόγια. Έτσι. Φτιάξει τις ατάκες, ποιος θα είναι πιο έξυπνος να δείξει τον κόσμο. Δεν φεύγει η εκπομπή, δεν γίνεται γι' αυτό. Πες τα. Να παίρνει ο κόσμος να αποφέρει τα συναισθήματα, τι τι έχει μέσα του, τι τον βαραίνει. Του το βαραίνει. Αλλά όχι με τρόπο να τον άλλο τον κάνει κουρέλι. Αχ, έτσι είναι, έτσι είναι. Είναι άχαστη η εκπομπή, δεν είναι. Τι όλε τι εκπομπέ του Λίμπερ, δεν είναι έτσι όπω το κάνουν πολλοί. Πε τα Κατερίνα μου. Όχι, όχι, αυτό και αυτό μπορώ και αυτό. Αχ, 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 αχ. Έτσι είναι, δεν είναι. Ρεμίστε. Εκπομπή είναι, δεν είναι. Έτσι. Να παίξεις box που λένε. Box to box, box to box, τι overlap. Τι κάνεις εσύ τώρα, πες μου. Τι να κάνω, να σήμερα τραγουδάμε, τι να κάνουμε, παλεύουμε κι εμείς. Άρε, καημό το έχω ρε σήμερα. Κι εγώ το έχω καημό και βγάζω τον καημό μου κιόλας και εγώ διαμέσως. Πόση ώρα παίζεις εκεί, κανένα δύο ώρα παίζεις. Πολύ λίγο μωρέ, μη φανταστείς, μέχρι να έρθεις έχει τελειώσει, κανένα 3,5 ώρο. Έλα, λέγεται. 3,5 ώρες, τι, αφού σου είπα. Εγώ σε παζέρω και μου έλεγε όχι. Θες 2 ώρα, όντως, 3,5 είναι πάρα πολλές, κουράζουμε, ναι, όντως, θα το... Κοίταξε να ζητήσετε να παίρνετε πιο πολλά, γιατί... Έπρεπε να παίρνουμε, πες τα... Δεν είναι να παίρνεις τις βλαβίες που μέσα ρωστέ. Να ένας άνθρωπος που τα λέει, λοιπόν, μάλιστα. Δεν είσαι, παβί. Ναι. Άμα αρχίσει ένας που προσθέτει ταλέντα και ακούς τη φωνή σου... Θα πάει σε άλλο μαγαζί. Θα θα ψάξει άλλα ταλέντα. Ναι. Κατευθείαν θα βγάλει δίσκο. Έτσι, δίσκο στην εκκλησία μέρα που είναι. Ναι. Αν το επιθυμεί. Μάλιστα. Έγινε. Σε ευχαριστούμε. Τσάω Κατερίνα. Τσάω. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
Καλημέρα στο φίλο μου τον Θοδωρή από την Κοζάνη εκεί στην Κιμωλία. Μας ακούει, λέει, καλημέρα από Κοζάνη, σε φιλάμε και σε ακούμε με χαρά. Πόσο θα διαρκέσει αυτή η χαρά, δεν ξέρω πόσο είναι το θέμα μας. Καλημέρα σε όλα τα παιδιά στην επαρχία, όχι στην επαρχία, στην περιφέρεια, στη Γερμανία, και αυτό περιφέρεια είναι. Έτσι δεν λένε στις εκπομπές. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Όταν κοιτάς από ψηλά, νάτος, μοιάζει, είναι ζωγραφιά. Μοιάζουν τα σπίτια με σπιρτόκουτα, μοιάζουν μυρμηγιά οι άνθρωποι. Το μεγαλύτερο ανάκτορο είναι ένα μικρό λιτόπι. Μπατμάν, πετάω. Εντάξει. Με εκπληκτική προσέγγιση πάνω στον Κώστα Χατζή, διαφωνεί. Έχεις αυτό το γρέζι. Είμαι πρωτάρχης, είμαι με το Ζέπελιν. Ναι. Και κατευθύνομαι προς 115 πτέρυγα. Έχω μιλήσει με πύργο ελέγχου με την κυρία Χρυσούλα. Θα κάνω μια χαμηλή υπερπτήση με το αερόπλιο. Ένα touch and go, όπως λέμε εμείς οι πρωτάρχες. Έτσι. Στη γλώσσα μας, και ξαναγυρνάω Σαμαρίνα. Σαμαρίνα, από τώρα που βρισκόμαστε. Να ρίξω ρεμέντζο, ναι. Άγκυρα δηλαδή, σε ένα λιβάδι εδώ πέρα. Ναι. Ρεμέντζο τι σημαίνει? Άγκυρα. Άγκυρα, μάλιστα. Γιατί ξέρω και μαγαζιά που λέγονται πολλά ρεμέντζο. Έτσι, καφετέρι, πώς λέμε, αχίλιο. Το Ζέπελιν έχει άγκυρα, είναι αερόπλιο. Έτσι, έτσι. Πού βρίσκεσαι τώρα, ξέρουμε. Τώρα είμαι, έχω τον αυτόματο, είναι ακόμα ανοίχτα. Mm-hmm. Πρέπει να είμαι πάνω από τον Τύρναβο. Πάνω από τον Τύρναβο, τώρα ξέρω. Στο Αργυροπούλι Τυρνάβου με δείχνει το κατράνε, εδώ ένα χωριό. Αργυροπούλι. Ναι, ναι, κατευθύνομαι προς την 115, με περιμένουν τα παιδιά. Έτσι. Να χαιρετήσω, χαμηλή υπερπτήση, και ξαναγυρνάω πίσω. Έτσι, σε περιμένουμε στην προσγείωση, ναι, να μας πεις, ναι, ότι όλα πήγανε καλά. Θα προλάβω το Γιώργο Μπάρα. Έτσι. Μπατμάν, μια χάρη, για... θέλω ένα τραγούδι. Παρακαλώ. Θέλω το Jimmy Page, το τραγούδι του Immigrant Song, το Led Zeppelin, το κιθαρίστα. Έτσι. Μέσα στο Zeppelin. Έτσι, μέσα στο... Μπω, έχεις κάνει συνδυασμό, Led Zeppelin λοιπόν, ναι, και βέβαια... Ναι, ναι, ναι. Ε, ναι, θες να το, ναι, να το τραγουδήσεις, ναι, και εσύ. Άκου, άκου. Περιμένουμε μαζί να μας ακούσεις. Okay. Τι παίζει, κάτι παίζει από πίσω τώρα εδώ, μας πολεμάνε, κάτι έβαλα. Λοιπόν, κλείσε και τα λέμε. Λοιπόν, μας πολεμάνε. Α, ακούγεται το χαλάκι μας, ρε παιδί μου, γι' αυτό. Α, συγκλονιστικός Δημήτρης από Βέρεια, έτσι. Με Immigrant Song. Αυτός είναι και ο ήχος όταν χτυπάει και το ξυπνητήρι. Κάπως έτσι σκούζω κι εγώ ίδιος. Υπερπτήση είναι και η εκπομπή, υπερπετάμε στα ψηλά, στα ουράνια. Καθημερινά 6 με 8. Δώσ' το. 2-31-0-2-7-3-8. FM και ενώ μηνυματάκια αποστολή στο 54526. Και λόγω επειδή στα Facebook και εκεί βρισκόμαστε και ανταμονόμαστε, συμπληρώνει ο φίλος μας ο Φούρναρης μήνυμα πριν το τηλεφώνημα του Δημήτρη ότι θα πάρει τροπή εκπομπή πολύ ανώμαλη, το νιώθω. Και φυσικά έχω πατήσει τώρα, και φυσικά όλα χογραφούνται, και φυσικά όλα ανεβαίνουν, και φυσικά όλα είναι καταχεγραμμένα. Κάθε μέρα διεξάγεται μνημειώδης προσπάθεια καταγραφής του σουρεαλισμού εδώ στο Λίμπερο 107,4. Τέτοιο πρωινό που θα βρεις αλωτινό. 24 Απρίλη σήμερα, ημέρα μνήμης γενοκτονίας των Αρμενίων, παγκόσμια ημέρα κατάργησης των πειραμάτων σε ζώα, και είναι διεθνής ημέρα γλυπτικής, διεθνής ημέρα κατά του θορύβου, και διανύουμε και την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Εμβολιασμών. Συνέβησαν σήμερα στις 24, τι κοσμοστορικά γεγονότα αξίζει να μνημονεύσουμε. Ασφαλώς αυτό που θα συζητηθεί σήμερα και δει περισσότερο στην Τρόικα, αντιλαμβάνομαι. Το ακούσαμε και πριν στο προήμιο από τον Χρύσανθο περισσότερο, ότι σαν σήμερα, κυρίες και κύριοι,
σαν σήμερα το είπε στις 24 του Απρίλη του 2010, πραγματοποιήθηκε η μεγαλύτερη οπαδική εκπομπή, λέω. Συγγνώμη, μεγαλύτερη οπαδική εκδρομή. Είναι και πρωί τώρα, τι να κάνουμε, τα Σαρδάμ είναι μέρος εκπομπής στην ιστορία της ελληνικής πραγματικότητος. Το 2010, 30.000 φίλοι του Άρεως ταξιδέψαν στην Αθήνα για να παρακολουθήσουν τον τελικό ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Άρη. 1-0 είχε ιτηθεί τότε ο Άρης με γκολ του Λέτο, αν δεν κάνω λάθος, πολύ έξω από την μεγάλη περιοχή. Σίγουρα θα είναι πρώτη είδηση στην Τροϊκά. Δεν το συζητάμε. Και τότε αυτό το ρεκόρ έχει μείνει ακατάρριπτο και πολύ δύσκολα θα σπάσει, θα καταρριφθεί, έτσι όπως τουλάχιστον διεξάγονται πλέον οι τελικοί. Βρισκόμαστε και σε αναμονή. Αύριο θα διεξαχθούν τα ημιτελικά και θα πάρθουν τα εισιτήρια, θα οριστικοποιηθούν δηλαδή οι δύο μονομάχοι, δύο φιναλίστ. ΠΑΟΚ και ΑΕΚ ασφαλώς έχουν τις περισσότερες πιθανότητες με τα 2-0 που επικράτησαν αμφότεροι στα πρώτα παιχνίδια επί του Αστέρα και επί της Λαμίας. Γενικότερα βέβαια ανεπισήμως βγαίνουν και προκύπτουν ειδήσεις για το τι θα ισχύσει στον τελικό του ΟΑΚΑ. Υπάρχει πρόταση για 15.000 εισιτήρια σε κάθε ομάδα να διανεμηθούν από την ελληνική αστυνομία. Μάλιστα έχουν γίνει σύσκεψη για τα μέτρα ασφαλείας χωρίς να χειροστικοποιηθεί το ζευγάρι, αλλά από ό,τι αντιλαμβάνομαι αυτό θα ισχύσει όποιος και να είναι ο αντίπαλος. Δηλαδή, ας πούμε, αν είναι ΑΕΚ Αστέρας Τρίπολης ή ΠΑΟΚ Λαμία, που όσο να είναι δεν είναι του ίδιου βαθμού επικινδυνότητος όπως το ΠΑΟΚ ΑΕΚ, αμφότεροι δύο φιναλίστ θα λάβουν από 15.000 εισιτήρια. Και έγινε σύσκεψη για τα μέτρα ασφαλείας τη Μεγάλη Δευτέρα χωρίς να είναι παρούσες οι ομάδες, γιατί δεν είχε κλειδώσει η συμμετοχή τους σε αυτό το παιχνίδι. Ο περσινός αντίστοιχος αριθμός, δηλαδή τα εισιτήρια μάλλον θα είναι λιγότερα ακόμη και από πέρυσι. Ο περσινός αριθμός που είχαν λάβει ΠΑΟΚ και ΑΕΚ ήταν 17.196. Βέβαια προέχει το αγωνιστικό, γιατί ποδόσφαιρο είναι, ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί. Και από εκεί και πέρα, από την Πέμπτη και μετά θα αρχίσουμε να συζητάμε μετά του τελικού. Βέβαια θα έχουμε εκπομπές για να τα λέμε, θα κρατήσουμε κάβα. Η επόμενη εβδομάδα θα είναι υπερκουτσουρεμένη, τιμασμένη δηλαδή, δεν έχουμε πολλά προεόρτια. Θα το βολέψουμε, θα το βολέψουμε, εμείς θα αχωριέστε. Θα βγαίνουμε έκτακτες εκπομπές ή μπορεί και να έρθουμε να κληθούμε ως επιστρατευμένοι, επίστρατοι που λένε. Σας σήμερα το 1997 ο Ολυμπιακός αναδεικνύει το πρωταθλητής Ευρώπης στο μπάσκετ. Στον τελικό του Final Four που έγινε στη Ρώμη, επικράτησε της Μπαρτσελόνας με 73-58 και γίνεται η δεύτερη ομάδα που κατακτά το κορυφαίο τρόπαιο στην καλαθόσφαιρα μετά τον Παναθηναϊκό. Με τους Ανίφκοβιτς νομίζω τότε στον πάγκο. Ο Ιωαννίδης έκανε τρεις προσπάθειες, δεν τα κατάφερε και εκεί, και τρεις και με τον Άρη. 0-6 να κατακτήσει τον κορυφαίο. Και νομίζω ο Γιάννης Ιωαννίδης δεν έχει καν ευρωπαϊκό κύπελο. Από κανέναν αυτό εδώ έτσι δεν αξίζει να μνημονεύσουμε. Τίποτα δεν έχουμε. Είσαι γυναίκα το 69 ο Ηλίας Αματζίδης, μέχρι εκεί πέρα. Αυτά τα ολίγα από τα εορτολογιακό τέτοια. Μεγάλη Τετάρτη σήμερα. Το πρωί τελείται ο σπερινός Μεγάλης Τετάρτης και προηγιασμένη Θεία Λειτουργία. Το απόγευμα γίνεται η ακολουθία του Ευχελαίου και η τελετή του Νυπτήρος, που είναι και ο όρθρος της Μεγάλης Πέμπτης, που αναφέρεται σε τέσσερα γεγονότα. Τον Ιερό Νυπτήρα, το πλήσιμο δηλαδή των ποδιών των μαθητών από τον Ιησού Χριστό, τον μυστικό δείπνο, την προσευχή του Κυρίου στο όρος των Ελαιών
και την προδοσία του Ιούδα, δηλαδή την αρχή των παθών του Χριστού. Να τα, πολλοί Ιούδες προκύψανε. Βγαίνουνε μέσα από τα... μέσα από την θρησκευτική μας παράδοση. Αυτά τα οποία μνημονεύουμε και σημερίς. Από καιρό τα πάμε λίγο καλύτερα. Και χθες είχαμε μουντάδα, ψυχάλες, βροχές, ένα έτσι... έναν αμφίσιμο καιρό. Συννεφιές για το πρωί. Καλύτερα τα πραγματάκια προς το μεσημεράκι. Θα βγει ο Λιάκος. Συννεφιές θα έχουμε και αύριο. Μεγάλο Σάββατο και μεγάλη Κυριακή που είναι τα... αυτά μας ενδιαφέρουν περισσότερο. Και αύριο θα έχουμε πιο συνολική πρόβλεψη. Δεν προβλέπετε τουλάχιστον για την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης. Εντάξει, να αρχίσουμε σιγά σιγά να απλώνουμε τις σούβλες. Και μάλιστα για την Κυριακή του Πάσχα η πρόβλεψη κάνει λόγο για 25άρια. Υπερκαλοκαιρία. Και μην ξεχνάμε ότι έχουμε και Πρωτομαγιά. Πρωτομαγιά ανοίγουν και τα μπιτσόμπαρα στις Χαλκιδικές. Είναι τρόπον την η ανεπίσημη έναρξη. Έτσι δειλά δειλά μάλλον αρχίζουμε και φάζουμε το μυαλουδάκι μας σε τροχιά, σε πορεία καλοκαιριού. Ωραία. Να αρχίσουμε να το βλέπουμε να έρχεται. Βέβαια έχουμε και σήμερα την δικιά μας την εμφάνιση στο Ρόβερ, στα Λαδάδικα, το βράδυ λίγο μετά τις 10, το δικό μας Γολγοθά, το μουσικό Γολγοθά. Γολγοθά ανεβαίνουμε κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο, όλο τον χρόνο, ποτέ δεν ολοκληρώνεται αυτό το κορμάκι. Και αυτή η ψυχούλα δεν μπορεί να βρει γαλήνη πουθενά. Βάλετε πανταχώθεν τα πάθη του Χριστού. Τραβάμε για να βρισκόμαστε εδώ το πάρα πολύ πρωί και να σας συντροφάμε. Γι' αυτό έχω βρει και ένα κομματάκι έτσι, Δημοσθένης, Γολγοθάς. Τα έχει πει αυτός ο άνθρωπος και έχω τραγουδήσει πάρα πολύ. Σαν την Λάμψη ακούγεται. Έχεις ξεπεράσει πλέον. Και θα οδηγηθούμε κυρίες και κύριοι και στην πρώτη μας μικρή ανάπαυλα. Τα έχεις κανονίσει. Να σηκώσουμε τα μανίκια μας, γιατί μπορεί να είναι μεγάλη εβδομάδα, αλλά τα φανελάκια τα αλλάζουμε το ένα πίσω από το άλλο. Μείνετε συντονισμένοι. Το λόγο επειδή τώρα ξεκινάει. Γολγοθάς. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Δεύτερο μισάωράκι μας, 6 και 32 πρώτα λεπτά. Καλημερίζουμε τον κόσμο που αρχίζει και μπαίνει όλο και πιο δυναμικά στην παρεούλα μας, στο λόγον επειδή της Μεγάλης Τετάρτης. Και τα και οι κατραπακές και τα χτυπήματα της μοίρας ανελέητα το ένα πίσω από το άλλο. Άρα εκπομπή που ήρθαμε να κάνουμε. Γιατί ζητήθηκε χθες και το σχολιάσαμε και το μνημονεύσουμε, το μνημονεύουμε. Οι κατραπακές της μοίρας στο Εψιλον δεν έχουν... λοιπόν, έχει γίνει το αγαπημένο μας κανάλι, πάντα ήτανε. Όχι λόγω επειδή τότε το είχε αγοράσει ο Ιβάν Σαββίδης, αλλά το μετέτρεψε σε Open. Εμείς είμαστε με το παλιό, το Εψιλον, το Ορθόδοξο, το οποίο άλλαξε αφημί και μεταφέρθηκε και σε συχνότητα. Οι κατραπακές της μοίρας και δεν μας βγαίνει εδώ ο Φωτιάδης να μας τοποθετηθεί. Ανελέητες η μία πίσω από την άλλη. Το ΕΣΟΥΡΟΥ έριξε μαύρο στο Εψιλον. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης αποφάσισε να διακόψει τη μετάδοση τηλεοπτικού σταθμού. Έκρινε ότι το κανάλι μετέδωσε παράνομα τηλεοπτικό πρόγραμμα εκτός της προβλεπόμενης από τον νόμο περιφερειακής ζώνης. Γι' αυτόν τον λόγο, επειδή το Έψιλον θα σταματήσει τις τηλεοπτικές μεταδόσεις για μία εβδομάδα από τις 13 Μαΐου έως και τις 19, μία ημέρα μετά τις 12. Το ΕΣΟΥΡΟΥ καλεί παράλληλα τη διοίκηση του καναλιού που διαχειρίζεται το Έψιλον, την Star Ελληνική Ραδιοτηλεοπτική ΑΕΨΙΛΟΝ, να καταβάλει πρόστιμο ύψους 300.000 ευρώ. Ωραία, μάγκια μου. Για την απουσία αυτών του προγράμματος και συνολική ανάθεση της παραγωγής και της διαχείρισης του προγράμματος αυτού σε τρίτους φορείς.
λέτε να επηρεάσει. Βέβαια θα πάψουμε να ασχολούμαστε με αυτά τα θέματα, θα πάψουμε να ασχολούμαστε με το ε. Φτάνει, φτάνει. Κυρίσω εμπάρκο. Το οποίο ανακοίνωσε και... μάλλον εξέδωσε ανακοίνωση για τα όσα ζητούσαμε χθες για το θέμα της Ανίτας. Μετά τις αναφορές που είδανε το φως της δημοσιότητας για δίωξη της γνωστής παρουσιάστριας. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση ο τηλεοπτικός σταθμός ε, εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για τα πρόσφατα γεγονότα της 21ης Απριλίου που είχαν ως αποτέλεσμα να μην μεταδοθεί η εκπομπή της Ανίτας Πάνιας Ανίτα Airlines. Και ρητός επιβεβαιώνει ότι η κυρία Πάνια δεν είχε καμία απολύτως σχέση με το συγκεκριμένο ατυχές περιστατικό. Εκφράζουμε τη βαθιά μας εκτίμηση και το σεβασμό μας στο πρόσωπο της κυρίας Πάνιας και θεωρούμε τιμή μας τη συνεργασία τόσο μαζί της όσο και με τον κύριο Νίκο Ηλία ως εκπρόσωπο του οίκου Αλής DM, του οποίου το λογότυπο αναφέρθηκε ατυχώς και αδικαιολόγητα. Χαμός τα ραδιοτηλεοπτικά, ξεκινάει όπου να είναι νομίζω και το κανάλι του Μαρινάκη. Έρχεται ως αντίπαλο δέος το One Channel, το οποίο ήταν να κάνει η πρεμιέρα την Τρίτη του Πάσχα. Δεν ξέρω, το είδε κανένας? Του ξέχασα εντελώς να το παρακολουθήσω, γιατί είμαστε και λίγο έτσι, ήμασταν κάποτε τηλεορασάγκηδες. Να το παρακολουθήσει άραγες κάνεις εδώ στην Θεσσαλονίκη. Δεν θα φαντάζεσαι τώρα να αρχίσουν, ας πούμε, το One και το Open να παίρνουν και να δίνουν δανεικούς παρουσιαστές έτσι σε μικρότερα κανάλια, ξέρω εγώ, στο Βεργίνα, ας πούμε, και να αρχίσει να ανοίγει μια συζήτηση ότι με δανεικούς παρουσιαστές γι' αυτό βγαίνετε πρώτοι στις τηλεθεάσεις και τέτοια και τσέτερα και τσέτερα. Αλλά πάμε έτσι σε πλήρης ποδοσφαιροποίηση και της τηλεοπτικής μας πραγματικότητας. Οι ισχυροί άντρες των αθλητικών πεπραγμένων, εντάξει, εξαπανέκαθεν συνέβαινε αυτό. Οι μεγαλοπεχειρηματίες που ενασχολούνταν με τον χώρο του ποδοσφαίρου πάντα καλοβλέπανε και τον μηντιακό χώρο. Αυτά σχεδόν είναι αλληλένδετα πλέον. 2-31-0-287-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας FM και ενώ μηνυματάκια αποστολή στο 54526 και λόγον επειδή μας βρίσκεται και επικοινωνείτε με την εκπομπούλα μας και στα ιντερνέτια και στα διαδίκτυα. Είχαμε και μεταγραφή για την ομάδα του Άρεος που ξεκινάει τον προγραμματισμό του πάρα πολύ νωρίς. Ήδη απέκτησε τον πρώτο παίκτη για την στελέχωση του ρόστερ της επόμενης σεζόν. Έτσι γράφουν τουλάχιστον ή είναι πολύ κοντά. Καθότι ήρθε σε συμφωνία με τον Ντάνιελ Σούντγκρεν. Δώσανε τα χέρια τον 28χρονο Σουηδό back half της ΑΕΚ Στολχόλμης, ο οποίος θα έρθει στη Θεσσαλονίκη με το που ολοκληρωθούν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις με την ομάδα του. Θα έχει συνεχόμενα παιχνίδια. Θα έρθει στον Άρη, γιατί τίθεται τώρα ένα ζήτημα πότε θα... σε ποιες υποχρεώσεις θα συμμετέχει των Σουηδών. Αλλά θα έρθει κανονικά και θα σωματωθεί το καλοκαίρι για να στελεχώσει και να βοηθήσει την ομάδα του Άριος που επιστρέφει και στα ευρωπαϊκά σαλόνια μετά από 6-7 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος. Κάπου εκεί πέρα είμαστε. Πάμε καλά στα μεταγραφικά. Θα είναι η χρονιά. Ενώ τα προηγούμενα δεν πολύ ασχολιόμαστε. Θα είναι η χρονιά που θα έχει σουσού. Θα έχει ενδιαφέρον από τα όσα προκύπτουν, τουλάχιστον στο στρατόπεδο και του Άρη και του ΠΑΟΚ. Στον ΠΑΟΚ ασφαλώς μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος ανεβαίνει ο πήχης, ανεβαίνουν και οι απαιτήσεις. Θα αρχίσουν τα πρόεδρε, πάρε αυτόν, πάρε εκείνον, πάρε τον άλλον, φέρε τον Μπεχτούρα, να πούμε τον έτσι, τον ξέρω τον αλλιώς. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα στον Μπαμπίνο μας. Καλώς τον αγαλώστονα. Τι κάνεις? Είμαι πάρα πολύ καλά, εσύ? Δόξα τω Θεώ, μια χαρά. Έτσι. Σήμερα νωρίς. Νωρίς, ναι. Νωρίς χωρίς ελληνικό όμως. Γιατί? Τελείωσε και δεν κατέβηκα να πάω.
Πόνεσαι. Πόνεσαι, ψυχούλα μου. Αυτό είναι Γολγοθάς. Τι κάνεις όταν τελειώνει ο καφές, κατεβαίνεις? Όχι, τώρα το μεσημέρι. Τώρα το μεσημέρι. Για τη δουλειά πάρα. Γιατί όλη η πεμπτουσία είναι αυτό, να σηκωθείς, να κάνεις το καφεδάκι σου και να ράξεις. Άμα είναι να βγεις, έχεις ξυπνήσει ήδη. Αν είναι να βγεις από το σπίτι, δεν τον θέλεις το καφέ. Έχω να κάνω, έχω την αναλλακτική του ΝΕΣ, αλλά επειδή το χτυπάω το ΝΕΣ, είμαι μερακλής και το χτυπάω στο χέρι. Άμα αρχίσω τώρα το κουταλάκι μέσα στο λιγάνι, θα φάω δύο παντόφλες στο κεφάλι και καμιά. Ο σωστός ο ΝΕΣ έτσι είναι, με το κουταλάκι να γίνει κρεμούλα ο αφρός. Είναι... Ναι, τώρα ο άλλος είναι ημιτασιόν. Άστον, ναι. Που ξεκέγεται η γλώσσα ή και τέτοια. Μα κοίταξε, σου λέω, είναι τέτοιες οι ώρες μας, είναι τόσο λίγες οι ώρες μας, που άμα και τις αυτές απολαύσεις δεν τις χαρούμε, άσε να πάει. Είναι όπως έχω θέσει κατά καιρούς το ερώτημα, σε κόσμο που καθημερινά δαπανά ένα σημαντικό κομμάτι. Δεν φαίνεται βέβαια το 1 και το 2 ευρώ στους καφέδες. Δηλαδή άμα τα συσσωρεύεις όλα αυτά, βγαίνει. Καλό κοστολόγιο και μου λένε, ρε παιδί μου, ότι μια απόλαυση έχουμε. Δουλεύουμε όλη μέρα σε τα σκυλιά. Να μην πιούμε ένα φρέντο εσπρεσάκι, ρε παιδί μου, ωραίο, της μηχανής. Εντάξει. Έτσι. Εγώ πάλι την τελευταία φορά που πήγα για καφέ, πρέπει να είχα μαλλιά και να έχω. Καλά, ναι. Εντάξει, καφετέρι δεν πας, ρε παιδί μου, θα πάρεις έναν έτσι, ας πούμε, του αυτού. Ας πούμε, στο πολύ πόδι. Σπάνια πάντα. Σπάνια, έχω φίλους που με λένε, έλα πάμε για καφέ, αυτό ξέρω εγώ Σάββατο πρωί. Mm-hmm. Ελάτε στο μπαλκόνι, ναι, να κάτσουμε, να βάλουμε και YouTube ό,τι γουστάρουμε, να ακούσουμε εμείς, να πούμε. Ωραίος. Ναι, δεν μάλιστα. Το ανεκδοτάκι της αυτής της εβδομάδας, ειδικό ανεκδοτάκι της εβδομάδας, το θυμάσαι, το έχουμε πει. Για πες δε το, τώρα ποιο είναι το ειδικό ανεκδοτάκι. Με τους δύο ντιγκιντάγκες, τις φυρίχτρες. Όχι, δεν το... Που πήγε μεγάλη εβδομάδα και λένε, ας πούμε, συμφωνούμε ότι δεν έχει τίποτα από κρέας, ούτε ψητό, ούτε ομό, νηστεία, μια εβδομάδα είναι, θα περάσει. Τι κάνουμε, τι κάνουμε, λέει, πάνε βόλτες στην παραλία κάτω. Πάνε στην παραλία, στους μπουτσούπους, χωράει και εκεί, τα λένε οι σφυρίχτρες. Σε κάποια φάση σκάει να πούνε στόλες και για διακοπές Πάσχα. Αρχίζουν κατεβαίνουν τα ναυτάκια. Ο ένας γαγκαλήθηκε. Εσύ λέει το δικό του, κοίτα, λέει τα ναυτάκια. Λέει, κοίτα πως κατεβαίνουν, φυγκοβολάνε, λέει. Οι στολές τους είναι αστραφτερές. Ναι. Εσύ λέει, τι είπαμε, δεν έχει ούτε πιστό ούτε. Έλα βρε, πώς κάνεις έτσι, αυτά θα λασιμάνει. Θα μας κάψει ο Θεός, κλείσε. Φιλιά, τσάω. Γεια σου, Μπαμπίνο. Γεια. Καλημέρα στην Γραμμούλα. Καλημέρα, Μπαμπίνο. Καλώς τον. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Τι κάνουμε? Μια χαρά, εσείς? Α, τέλεια. Είμαστε ακόμα μέσα στα πανηγύρια, κατάλαβες. Ακόμα το μεθεώρτιο δεν έχει τελειώσει, λες, Δεν έχει τελειώσει ακόμα, έτσι ο κόσμος είναι πολύ φτιαγμένος. Mm-hmm. Και αυξάνονται οι απαιτήσεις όμως. Τώρα θα αρχίσουν τα... Γιατί διαραίουν και κάτι δημοσιεύματα, που φαντάζομαι ότι, εντάξει, δεν ξέρω από πού προκύπτουν, ότι μάλλον από τη λογική, ότι ο ΠΑΟΚ θα πάρει τρεις, λέει, παιχταράδες, Champions League και τέτοια. Ούτως ή άλλως δεν έφανε παίχτες Champions League, δεν είχε παίχτες Champions League. Εντάξει. Ο Ενρίκε που έπαιζε, ας πούμε. Φαντάζομαι ότι η ομάδα θα κάνει ποιοτικές προσθήκες, σίγουρα. Mm. Εντάξει, τώρα το τι επίπεδο θα είναι οι παίχτες, θα είναι σίγουρα ένα επίπεδο ίσως καλύτερο από αυτό που έχουμε, έτσι. Ναι, αλλά θα αρχίσουν και τα φέρε αυτό, να φέρε εκείνον. Θα αρχίσουν και τα δημοσιεύματα, τα... Αυτά ποια ομάδα δεν τα έχει, ρε φίλε, δεν τα έχουμε εμείς. Ναι. Πέρυσι ήταν ήρεμα τα πράγματα. Πέρυσι δεν είχε τόσο... Το θυμάμαι, ρε παιδί μου, πώς ήταν το κλίμα το καλοκαίρι. Δεν πολύ συζητούσαμε για μεταγραφικά. Ίσως ήταν από τις πιο ήπιες χρονιές μεταγραφικά. Η ομάδα έχει ένα πολύ δυνατό κορμό πέρυσι. Φέτος σίγουρα φεύγουν και αρκετοί παίκτες. Ναι, έτσι. Και μεγαλώνουν και μεγαλώνουν και φεύγουν. Και κάποιες πουληθούν. Εντάξει. Πάντως από τους παίκτες που λήγουν τα συμβόλαιά τους, σίγουρα θα ήθελα να μείνει ο Βαρέλα και ο Σάκο. Για το Βαρέλα διαβάζουμε, τώρα δεν ξέρουμε τι ισχύει, ότι ακόμη δεν έχει. Αυτά, ρε φίλε, μπορεί να είναι και μανατζερικά τώρα. Ναι, γι' αυτό σου λέω, δεν ξέρω τι μπορεί. Το πρόβλημα που δεν έχει κλείσει ο Βαρέλα είναι καθαρά ο μάνατζερ του, η μάνατζερ, γιατί δεν έχει ένα μάνατζερ. Ναι, πάντως η αλήθεια είναι ότι δεν έχει κλείσει ακόμη και αυτό δημιουργεί ανησυχίες. Είχαν συμφωνήσει τα χρήματα που θα έπαιρνε ο Βαρέλα. Οι μάνατζερ ζητήσανε ποσά μεγάλα πάνω από αυτά που πρέπει να πάρουν κανονικά.
και εκεί έχει χαλάσει η δουλειά. Ναι. Και εκεί έχει χαλάσει. Εσύ τι θα ήθελες να δεις, δηλαδή. Δεις. Τι θα ήθελα. Τι θα ήθελες. Σε ποια θέση, ας πούμε. Ναι, 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 ναι. Τι θα ήθελες να δεις. Τι παίκτη θα ήθελες να δεις. Και ποιο παίκτη θα ήθελες να δεις. Ποιο παίκτη δεν μπορώ να κρίνω, αλλά σίγουρα χρειαζόμαστε παίκτη στα εξτρέμ. Σίγουρα χρειαζόμαστε αριστερό μπακ επίπεδο. Και σίγουρα έναν μέσο. Και θα έλεγα και έναν επιθετικό εγώ, γιατί δεν νομίζω να μείνει ο Κουλούρης. Αλλά χρόνια θα έπαιρνε τον πρώτο σκόρερ του πρωταθλήματος και θα κάνει πανηγύρια. Τώρα δεν μπορώ να το καταλάβω κι όμως αυτό. Υπάρχει έτσι μια. Πώς να το πω, μια, όχι δυσαρέσκεια, μια αποστροφή όσον αφορά το πρόσωπο του Κουλούρη, ο οποίος φέτος απέδειξε ότι μπορεί. 19 γκολ έβαλε. Τι άλλο να κάνει. Έβαλε 19 γκολ. Πρώτο σκόρ του πρωταθλήματος. Ναι, ναι. Αλλά είναι σε μια ομάδα η οποία δεν έχει πίεση. Για μένα αυτό παίζει μεγάλο ρόλο. Παίζει σε απελευθερωμένα. Ναι. Πολλοί παίχτες έρχονται από μικρότερες ομάδες. Αν είσαι ο πρώτος, εννοείται ότι όλες οι υπόλοιπες είναι μικρότερες από σένα. Άρα... Από την άλλη, δηλαδή ο Κουλούρης για να θέλει να μείνει και ο ίδιος, πρέπει να το αποδείξεις ότι εγώ θα επενδύσω πάνω σου, θα στηριχτώ πάνω σου. Και ο Κουλούρης ξέρει, φαντάζομαι, ότι η ομάδα δεν πρόκειται να στηριχτεί πάνω του. Επομένως ούτε αυτός θα θέλει να μείνει. Και θα σε ποιο να είσαι δεύτερος, τρίτος επιθετικός και να μην παίζεις, ας πούμε, να παίζει κάποιος που μπορεί να κρατήσει την μπάλα καλύτερα από σένα ή να δημιουργήσει κάτι καλύτερο από σένα. Δίκιο έχει το παιδί, το καταλαβαίνω. Μάλιστα. Αλλά θα τα αρχίσουμε αυτά, τα σκεφτόμαστε από το Μάιο. Τώρα έχουμε μπροστά μας στον Πάπη 3 παιχνίδια, θέλουμε να το τελειώνουμε. Έτσι να πάρουμε το πρωτάθλημα ήττη, και αυτό είναι σημαντικός στόχος και ιστορικός στόχος. Ναι. Είναι, άμα κάτσεις κάποιος να το σκεφτεί, είναι τεράστιο το επίτευγμα. Τι, όχι τεράστιο. Να χάσεις, ας πούμε. Ναι. Εννοείται. 45 παιχνίδια. Άλλη μια φορά στην ιστορία του ελληνικού πρωταθλήματος. Ναι. Ναι, εντάξει, ναι. Άλλη μια φορά μετά τον Παναθηναϊκό, με ένα καλύτερο ρεκόρ από τον Παναθηναϊκό. Είναι, όπως και να έχει, είναι μεγάλο. Μάλιστα, το μεγαλύτερο στοίχημα. Το μεγαλύτερο στοίχημα για μένα αυτή τη στιγμή στον ΠΑΟΚ είναι ακριβώς αυτό που εξέφρασε στο ξεκίνημα της τοποθετήσεώς σου, ότι ακόμα είμαστε μεθυσμένοι. Πόσο θα μπορέσει να ξεπεράσει. Γιατί το έχουμε δει, ας πούμε, ότι στην Ελλάδα συνήθως μένουμε πολύ στα πανηγύρια. Η ομάδα είμαι σίγουρος ότι θα μπορέσει να το ξεπεράσει. Εμείς είμαστε λίγο ακόμα στα πανηγύρια, αυτό θέλω να πω. Ναι, όχι, είναι συνολικό. Η ομάδα που έχει δείξει ότι είναι σοβαρή μπάμπη. Ναι, πολύ σοβαρό προπονητή. Ναι, δεν αντιμετώπισε όμως ποτέ τέτοια κατάσταση. Εντάξει, στο μυαλό και σκέψου, ας πούμε, την πίεση που υπήρχε 2 χρόνια και πόσο αυτή αποσυφορίστηκε και πόσο μπορεί να επηρεάσει αυτή η ανακούφιση. Γιατί ναι, μπορεί. Ναι. Αλλά εγώ την ομάδα δεν την είδα να τρέξει τα μπουζού για να διασκεδάσει. Δεν μπορείς να πας, εντάξει, και σμάτς. Ναι, εννοείται. Έχουν παιχνίδι νοκάουτ, πρέπει να πάνε να το κερδίσουν. Δεν πρέπει να έχει και μπουζούκι αυτή τη στιγμή, γιατί είναι και μεγάλη ομάδα. Δεν πρέπει, ναι, καλά, εννοείται. Γι' αυτό. Δεν είχε. Μόνο εμείς, τα μόνα μπουζούκια που έχει είναι εμείς σήμερα. Άμα θέλουν να σε έρθουν και τα παιδιά, αλλά μάλλον φύγανε. Πρέπει να πετάνε σήμερα για Καλαμάτα. Χθες να πούμε ότι στο Βόλε περάσαμε εύκολα την Κηφισιά. Απορώ και πώς πέρασε τον Παναθηναϊκό η Κηφισιά. Δηλαδή, έτσι πώς την είδα στα παιχνίδια μεταξύ μας. Ήταν πολύ, πολύ μέτρια. Και η έκπληξη ήταν ο Φίνικα Σύρου, φίλε μου, γιατί το είδα το παιχνίδι και του Ολυμπιακού. Κέρδισε 3-0. Κέρδισε 3-0, αλλά κέρδισε κυριολεκτικά εύκολα 3-0. Τα κάνανε όλα τέλεια, δεν κάνανε ούτε καν λάθη καλά-καλά. Ναι. Ναι, δεν ξέρω ο Ολυμπιακός τι φεγγάρι είναι τώρα. Αν όμως είναι σε αυτό το φεγγάρι που είδα χθες, έχουμε μεγάλη πιθανότητα να σπάσουμε την έδρα του και να πάρουμε και το πρωτάθλημα. Πότε είναι η τελική, υπάρχουν ημερομηνίες ή όχι? Η τελική είναι τώρα θα περιμένω το Ολυμπιακό, νομίζω, και μετά το Πάσχα ξεκινάει η τελική. Μάλιστα. 25 Τετάρτου είναι το τέταρτο παιχνίδι, Φοίνικα Σύρου Ολυμπιακός. Ναι. Αύριο δηλαδή. Μάλιστα. Αύριο. Ωραία. Έγινε. Σε ευχαριστώ. Καλημέρα στον κόσμο. Να ευχηθώ καλή ανάσταση, γιατί μάλλον δεν θα τους... Πουλάκι μου. Σταματάμε. Σταματάμε. Σήμερα τελευταία μέρα δηλαδή. Ναι, πάντα, και ξεκινάμε μετά από 5.
Τι ωραία, τι ωραία. Αυτά είναι. Έτσι λοιπόν, τέτοια να ακούμε. Αυτά φιλιά, είναι. Καλά να περάσουν όλοι καλά. Εσύ, όλοι, όλοι θα περάσουμε. Και εσύ να γουστάρεις, να ξεκουράσεις. Τσάω, τσάω. Σιγά, σιγά έχουμε και αυτά, ναι. Αρχίζουν να μας κουνάνε τα μαντήλια οι φίλοι ακροατέ. Από Μεγάλη Τετάρτη, ωραία μαγκά μου. Εμείς όμως εδώ κανονικά, ξυπνητοί πρωινοί, δεν έχουμε τίποτα να φοβηθούμε. Μιας και μίλησε για τον πανηγυρισμό ο φίλος μας ο Ντάιλι, χθες είδαμε και όλες δημοσιεύματα να κάνουν λόγο γιατί συζητήθηκε το πόσο λέει κόστησε η φιέστα του ΠΑΟΚ η προχθεσινή. Σύμφωνα με την εφημερίδα Sportime έφτασε λέει το ποσό των 500.000 ευρώ. 500.000 ευρώ. Συμβολεάκι πάρα πολύ. Συμβολεάκι, ναι. Ωραία, 500.000 ευρώ. Συμβολεάρα κανονικά και 500.000 ευρώ είναι και budget. Ομάδας φουτμπολί γκάνετα. Ενώ ταυτόχρονα, όπως λέγαμε πριν για τα τηλεοπτικά, λέει το Open TV σάρωσε στην τηλεθέαση και έσπασε, λέει, έσπασε το προσωπικό ρεκόρ. Σαν πρόσωπο το Open, ρε παιδί μου, το ίδιο. Για, λέει, για την prime time της Κυριακής. Στις ηλικίες, στο ανδρικό κοινό, 25 με 54, η live μετάδοση από την Τούμπα έκανε μέσο όρο ακόμη και 22,1. Ενώ ο μέσος όρος, λέει, από τις 9 και 4 μέχρι και τις 10 και 45 που ολοκληρώθηκε η φιέστα, κινήθηκε στο 16,7. Και στο γενικό σύνολο το Open κατέγραφε μόνο διψήφια ποσοστά, φτάνοντας σε μέσο όρο Τετάρτου στο 13,5 για όσο κράτησε η φιέστα του δικεφάλου. Ακόμη και στο γυναικείο κοινό, 25 με 54, γιορτή του ΠΑΟΚ, λέει, είχε τα πρωτεία με συνολικό μέσο όρο 10,8. Ξέρω τώρα αν παρακολουθούσαν για να δουν τις προτάσεις γάμου. Αρχίσανε και τα μεθεόρτια. Ήδη κάποιος, θυμάμαι κάποιος φίλος του ΠΑΟΚ, είχε προλάβει να παντρευτεί πριν από την οριστικοποίηση της κατάκτησης του πρωταθλήματος και τυπικά και μαθηματικά. Χθες είδαμε δημοσιεύματα για πρόταση γάμου στον πύργο το Λευκό. Τα πιάνουν στα γήπεδα, στα έτσι, στα αλλιώς. Είπαμε, πολλοί κόσμος το είχε τάξει, το είχε υποσχεθεί. Περάσαν 34 χρόνια. Πολλοί έχουν τίσα το «Η δε γίνει να φοβείται τον άνδρα». Ο Αντωνάκης δεν έταζε γάμο στην καλή του. Για πόσα χρόνια ίσως και εκείνος να περίμενε κάποιο πρωτάθλημα από τον δικέφαλο του Βορρά. Είπαμε, νομίζω ότι, γιατί τίθεται τώρα θέμα, ας πούμε, και με τη Νέα Τούμπα και με τα λοιπά, ότι δεν θα μπορεί να, αν είναι 30-35.000 θέσεων το κήπεδο, δεν θα μπορεί να διοργανώσει τελικούς ευρωπαϊκών κυπέλλων, τουλάχιστον Champions League. Τώρα για Europa δεν παίρνω και ορκό, δεν ξέρω ακριβώς τις προϋποθέσεις. Αλλά τελικό, είπαμε, Eurovision, τον έχουμε στο τσεπάκι αν πάρουμε καμιά πρωτιά. Πρέπει να πάω εγώ στη Eurovision, να πάρω την πρωτιά, να τη φέρω στον πύργο του Λευκό και μετά να αναθέσουμε, ας πούμε, εκεί στους ηθήνοντες που διαχειρίστηκαν την προχθεσινή φιέστα, να την πραγματοποιήσουν. Και ένα καταπληκτικό άρθρο που διάβασα σε ένα site, να τοποθετείτε για τη φιέστα και ο γνωστός φίλος του ΠΑΟΚ Χρήστος Ζαμπούνης με το Savoir Vivre, ο ειδήμων του Savoir Vivre. Γράψε, λέει, για το Savoir Vivre της φιέστας. Παρακολούθησα, λέει, τον ποδοσφαιρικό αγώνα ΠΑΟΚ Λεβαδιακού στην οικία φίλου οπαδού του Ολυμπιακού. Επαγγελματικοί λόγοι δεν μου επέτρεψαν να παραστώ στην φιέστα που διοργανώθηκε. Παρατήρησης, λέει, ακούστε τώρα εδώ γλώσσα, ας πούμε, καθαρά παοξίδι, κύριε παιδί μου, κορδελιό σταυροπολίτικη. Επαγγελματικοί λόγοι δεν μου επέτρεψαν να παραστώ στη φιέστα που διοργανώθηκε μετά το πέρας της αναμετρήσεως. Την είδα όμως και αυτή από τηλοψίας. Τι είπες, ρε μεγάλα, ρε, τι τηλοψία να μου, ποιος είναι αυτός ο τηλοψίας? Παρατήρηση πρώτη, πριν αναφερθώ σε εορταστικές εκδηλώσεις. Όποιος είχε την ιδέα να κληθεί από τον πάγκο των αναπληρωματικών, ο αρχαιότερος σε χρόνια παρουσίας παίκτης του κεφάλου Στέλιος Μαλεζάς, παρότι παροπλισμένος, αξίζει συγχαρητηρίων.
ήταν λιγότερο προφανής επιλογή από αυτήν του αρχηγού Βιερίνια, ο οποίος και αυτός ετοιμήθη εισερχόμενος παρότι τραυματίας στον αγωνιστικό χώρο 2 λεπτά πριν από τη λήξη. Πρέπει να βγάζουμε το ζαμπούνι κανονικότερα να κάνει περιγραφή. Δίπλα στον γκολ, ας πούμε, να το βάλουμε. Που έλεγε, ας πούμε, ότι ο ΠΑΟΚ έχει να πάρει πρωτάθλημα από τότε που η. Πώς το είπε, μου το μεταφέρα, δεν άκουγα τη μετάδοση. Από τότε που η Σαμάθα Φόξ ή το απέδευτη ερωτικός. Παρατήρηση δεύτερη, όλη την εβδομάδα πριν από τη φιέστα της 21ης Απριλίου μπορούσε κανείς να διαβάσει εκκλήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσεως για την αποφυγή ρήψεως φωτοβολίδων. Σαν να γράφει φίλο αγώνος είναι ο Ζαμπούνης εδώ κανονικά. Αποφυγή ρήψεως φωτοβολίδων κατά τη διάρκεια του αγώνος και της εισόδου στον αγωνιστικό χώρο μετά τη λήξη του. Περιέργως πως ένα από τα πιο τιμωρημένα γήπεδα της Ευρώπης οι εκκλήσεις εισακούστησαν. Η τούμπα πήρε μεν φωτιά, έγινε καμίνι για να χρησιμοποιήσω, λέω, γιατί είπαμε τώρα ένα ζαμπούνης δεν μπορεί να μιλάει, πήρε φωτιά και έγινε καμίνι για να χρησιμοποιήσω τους πηχιαίους τίτλους των αθλητικών εντύπων και μη. Αλλά όχι με αυτό καταστροφικό τρόπο που συνέβαινε κατά κόρον τα τελευταία έτη, αλλά με δημιουργικό τρόπο πανηγυρικά. Η διαφορά εφάνει ήδη από τα συνδύματα της εξέδρας. Ενώ έως προσφάτως η πλειονότητα αναφέρεται στον θρύλο των Πειραιά, την μητέρα του διαιτητού ή του προέδρου της αντιπάλου, τώρα ακουγόταν ως επιτοπλίστων ύμνη για την ομάδα με τα απαραίτητα φυσικά στοιχεία που ανέδειξαν το λαό του ΠΑΟΚ πρωταθλητή της Κερκίδας, δηλαδή το χιούμαρ. Τη βρίζουν οι αδύνατοι, οι αδικημένοι. Αντάξει, μάλλον επειδή δεν είναι το ιστογήπεδο για να ακούσεις μετά. Έτσι. Τις αναφορές γενικότερες και τις επικλήσεις σε οικογενειακά προσώπατα διαφόρων. Έξω εκφράζεις, πούμε ότι το κόσμια και πρέπουσα η συμπεριφορά όσον αφορά το savoir vivre. Ο Θεσσαλονίκης αθλητικός όμιλος Κωνσταντινούπολιτων είναι πλέον δυνατός και το δίκαιο του ισχυρό αποτυπώνεται κάθε Κυριακή στο γήπεδο. Οι φίλαθλοι του δεν έχουν λόγο να εκτηρούν ή να λιδωρούν. Αυτά πρέπει να υποθούν από τα μεγάφωνα, φαντάζεστε. Φίλαθλοι, μην εκτηρείτε και μην λιδωρείτε τους πιο αδυνατούς αντιπάλους. Διότι έχουν καλούς τρόπους, λέει ο Χρήστος Ζαμπούνης. Ποτέ δεν χτυπάμε τον πεσμένο. Αντιθέτως, επικεντρώνουν την ενέργειά τους στο να ενισχύσουν παντιοτρόπως τους παίκτες, τον προπονητή και φυσικά τον αναμορφωτή της ομάδας, τον Ιβάν Σαββίδη. Είναι αυτός ο τελευταίος ο οποίος οραματίστηκε τον νέο ΠΑΟ και είναι αυτός που με το ποντιακό του πείσμα επέτυχε την αγωνιστική και όχι μόνο αναγέννηση του κεφάλου. Μπουρουμπουρουμπουρουμπουρου. Ορισμένοι, λέει, δέχεται να έχουν αντιρρήσεις με το Zeitgeist του. Μάλιστα, ωραίο αυτό. Ποιος είναι αυτός ο Zeitgeist του? Zeitgeist 4. Έτεροι να διαφωνούν με την αισθητική του και άλλοι να μην θέλγονται από το ρωσικό παράγοντα. Ο Δής όμως είναι σε θέση να αμφισβητήσει το επί εποχής του. Ήλθαν οι νίκες και το σπουδαιότερο ότι τα ήθη των οπαδών μας ξημεράδικαν. Το απέδειξε η στάση όλων των παραγόντων της φιέστας, η οποία κράτησε μια ολόκληρη πολύ ξύπνιο στα ξημερώματα, χωρίς να συμβεί το παραμικρό παράπτωμα, χωρίς να ακουστεί το παραμικρό παράπονο. Τα απέδειξαν τα συγχαρητήρια που μας έδωσε ο φίλος μου Ολυμπιακός. Αφού το είπε ο φίλος σου Ζαμπούνη, τελείωσε, κυρίες και κύριοι. Υπήρξε καθολική αποδοχή, διότι λέει ήτο συνηθισμένο στις φιέστες. Μάλιστα, το savoir vivre της φιέστες. Με πώς ήταν παλιά που βγαίνανε τα περιοδικά και βγαίνουν ακόμα, μου έχουν στείλει το τρίτο ημίχρονο, πώς λεγόταν αυτό. Ένα περιοδικάκι που μοιραζόταν στα γήπεδα, που είχε τα ανέκδοτα αυτά τα καταπληκτικά. Και κάτι στατιστικά στοιχεία και κάτι σπαζοκεφαλιές. Ημίχρονο σκέτο, όχι το τρίτο, πρέπει να λεγότανε και να λέγεται. Να μοιράζεται, ας πούμε, σε κάθε έτσι φίλο του δικεφάλου. Και ο ανάλογος οδηγός διαχείρισης, ή και όχι μόνο σε φίλους του δικεφάλου, γενικότερα σε όλους τους φιλάθλους των ελληνικών γηπέδων, ένας οδηγός savoir vivre πριν από την τέλεση οποιου... μιλάω κι εγώ ζαμπουνίστηκα. Πριν από την τέλεση οποιουδήποτε ποδοσφαιρικού ή γενικότερα ή εν γέννη αθλητικού γεγονότος. Έτσι, στο να πω ηχο. Λοιπόν, θα το ολοκληρώσουμε και αυτό κάπου. Δεν θα τελειώσουν, ρε παιδί μου, χάρη και τα πανηγύρια. Εντάξει, έχουμε και Πάσχα τον μπροστά. Πρέπει λίγο να γίνουμε πιο συναισθαλμένοι, πιο εσωστρεφείς. Βιώνουμε ιδιαίτερες ημέρες. Το ολοκληρώνουμε και την πρώτη ώρα του Λόγων, επειδή εδώ στο Λίμπερο 107,4. Και κοιτάξαμε και τα NBA αυτή τη στιγμή στην τρίτη περίοδο, πρώτο λεπτό.
τρίτης περιόδου. Portland Trail Blazers, Oklahoma City Thunder είναι στο 64-62. Δεν μας το διαρέσει δρομητικά. Τι κάνετε, δείξτε κανένα μάτσα να πούμε επιτέλους. Δεν μπορώ να πω το πληρώνω, γιατί δεν το πληρώνω. Έρχομαι εδώ και το βλέπω κούτρα. Αλλά είναι η μοναδική στιγμή για να παρακολουθήσουμε λίγο έτσι, να έχουμε την αίσθηση ότι είμαστε και εμείς συνδρομητές καναλιών επιπληρωμή. Αλλά δεν μας βάζουν τα μάτσα που θέλουμε να δούμε. Στο 3-1 συγκεκριμένη αναμέτρηση. Νωρίτερα, το Toronto Raptors Orlando Magic 115-96. Οι Raptors κάνανε το 4-1 και περάσαν στην επόμενη φάση. Philadelphia 76ers Brooklyn Nets 122-100. Το 4-1 κάνανε και οι Sixers. Τους πήρανε παραμάζωμα, νομίζω είχαν τυφή στο πρώτο παιχνίδι μέσα στη Φιλαδέλφια. Και έτσι το επόμενο ζευγάρι είναι το Sixers Raptors, το δεύτερο ζευγάρι μάλλον των προημιτελικών. Στην ανατολική περιφέρεια ήδη έχουμε το Bucks Celtics και οι νικητές αυτών των δύο ζευγάριων θα αναμετρηθούν στους τελικούς της περιφέρειας και στα ημιτελικά γενικότερα της λίγκας. Και Denver Nuggets San Antonio Spurs 108-90. Είπαμε στην πιο αμφίροπη αναμέτρηση. Στο 3-2 η συγκεκριμένη, η σειρά βρίσκεται... Νομίζω πρέπει να σπάσαν έδρα οι Nuggets, αν δεν κάνω λάθος. Όχι να σπάσαν έδρα, να πήραν πίσω, ας πούμε, το σπάσιμο της έδρας. Anyway, ολοκληρώσαμε την πρώτη ώρα του Λόγο Επειδή και με την αθλητική μας την ενημέρωση. Λίγο πολύ, αυτά θα είναι τα ζητήματα που θα απασχολήσουν τη σημερινή ημέρα. Πρέπει να βγάλουμε το σαμπού να μας πήγε το Savoir Vivre κάποτε της τοποθέτησης σε αθλητικό ραδιόφωνο. Δεν το πήραν από τον προηγούμενο και όλα αυτά. Μικρή ανάπαυλα και επιστρέφουμε εδώ. Δυνατή, μάχημη, ξυπνητή και γεμάτη. Μείνετε συντονισμένοι. Ταν-ταν-ταν. Πειράζει που είσαι μεγάλη φίρμα. Πειράζει. Πειράζει που είσαι και πολύ. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο Λόγο Επειδή στη δεύτερη μας ώρα, 7 και 11 πρώτα λεπτά. Καλημερίζουμε όλο τον κόσμο που μπαίνει όλο και πιο δυναμικά στην παρεούλα μας. Έχουμε πλέον, νομίζω, νικητή όσον αφορά την κρούσα των υποψηφιοτήτων σε αυτές τις εκλογές, που είναι συνολικές, περιφερειακές, δημοτικές και ευρωεκλογές. Χθες ανακοινώθηκε ότι υποψήφιος με τον συνδυασμό του Παναγιώτη Ψωμιάδη στην Θεσσαλονίκη θα είναι ο Γιάννης ο Φλωρινιώτης. Ανακοίνωση της υποψηφιότητας την έκανε ο ίδιος ο Παναγιώτης Ψωμιάδης, ο οποίος έγραψε τρελή αγάπη για τη Θεσσαλονίκη, για την Τούμπα. Γιάννη μου, σε ευχαριστώ. Έξω η μίζα. Όχι, δεν το. Με άρεσαν οι προτάσεις σου. Έτσι, σε άψογα και γνήσια σαλονικιώτικα. Αλλά λέει, θα κλείσουμε και πολλά στόματα. Πειράζει που είσαι μεγάλη φίρμα, πειράζει. Περιμένουμε πώς και πώς και διακαώς προεκλογική ομιλία του Γιάννη του Φλωρινιώτη, που θα είναι αν μη τι άλλο, θα έχει έτσι ένα τόνο γκλαμ. Περιμένουμε κουστούμάκι, περιμένουμε έτσι ένα μπρίο, ένα ταπεραμέντο, κάτι διαφορετικό. Σπέβδουν απ' άκρη σ' άκρη στην χώρα να μεταφέρουν τα εκλογικά τους δικαιώματα στην πόλη μας, προκειμένου να υποστηρίξουν την υποψηφιότητα του συναδέλφου, τολμώ να το πω, όσο και να αισθάνομαι ένα βάρος, Γιάννη Φλωρινιώτη, την υποψηφιότητα και την ενασχόληση με τα κοινά της πόλης, που θα θέλατε να το δείτε. Πείτε ότι βγαίνει ο Παναγιώτης Ψωμιάδης δήμαρχος. Τι θα του αναθέτατε, ποια αντιδημαρχία? Το προφανές είναι πολιτισμού, αλλά θα μπορούσε να ασχοληθεί και με άλλα ζητήματα. Ένα ουίσκι με κοκακόλα και λίγο πάγο, το χωρίτς του μπαρ, μεγάλη κομματάρα και αυτό. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Έλα φίλε, καλημέρα. Καλώς το να. Τι έγινε, Ρεμπάτ? Είμαι πάρα πολύ καλά, εσύ? Και εγώ, μωρέ. Έτσι. Συνήλθες. Δεν πήγα ούτε σε ένα παιχνίδι φέτος. Ενώ το 85 που ήμουν 13 χρονών δεν είχα χάσει ούτε ένα. Ο μπαμπά μου τη χωρεμένο. Φέτος ούτε ένα.
Ούτε ένα. Μάλιστα. Το τελικό δηλαδή, το τελευταίο μου παιχνίδι ήταν. Ναι, το τελικό πέρυσι, πέρυσι στο ΆΚΑ. Ναι. Μάλιστα, δεν πήγε ούτε ένα. Και... μου, έχω τα γούρια μου, έχω τα δικά μου. Και ο Πάκ πήρε το πρωτάθλημα, όμως. Έχω τα γούρια μου, σου λέω. Εγώ μπορώ να ανατρέψω, δηλαδή, άμα μου σπάσει ένα γούρι, ναι. Είμαι σίγουρο. Άμα μου σπάσει ένα γούρι, ξέρω ότι θα χάσουμε, ας πούμε, π.χ. Ποια είναι δηλαδή τα, τα γούρια σου να μην... Ειδικά μου αυτά δεν λέγονται. Δεν λέγονται, λες. Δεν λέγονται. Δηλαδή φοράς, ας πούμε... Τα γούρια ποτέ δεν λέγονται. Μάλιστα, εντάξει. Δηλαδή π.χ. Ναι. Για άλλο εκτός μπάλας, μια φορά δεν πήρα τη συγκεκριμένη διαδρομή για να πάω στη δουλειά μου. Ναι. Και απολύθηκα. Φαντάσου. Συγγνώμη που γελάω έτσι, γιατί η απόλυση είναι σοβαρό ζήτημα. Ναι, ναι, απολύθηκα. Ναι, όντως. Δηλαδή έγινε μια στραβή μεγάλη. Απίστευτο. Μεγάλη. Α, ναι. Δεν είναι, τέλος πάντων απολύθηκα. Εντάξει, ξέρεις πως είναι στα μαγαζιά της νύχτας. Ναι, βέβαια, και καλά. Τώρα που μιλάμε για νύχτα, ναι. Τώρα τον κύριο Φλωρινιώτη να αναβαθμίσει την καλοκαιρινή νύχτα της πόλης. Δηλαδή να μην σε πειράζει αν δεν πας σε διακοπές, ρε παιδί μου, αν εξαιρέσεις τώρα 5 τριήμερα, ας πούμε, Χαλκιδική Θάσο, ξέρω εγώ, ναι. Δηλαδή να υπάρχει πριβέ, ξέρω εγώ, να υπάρχει νυχτερινή ζωή, ντέρτζελο, καράβια, μπάρι που δούλευα, ας πούμε. Δεν υπάρχουν αυτά. Δεν υπάρχουν. Δεν το ξέρω, κλειώ, καταλαβαίνεις. Εντάξει, δηλαδή, τα καραβάκια υπάρχουν. Υπάρχουν τα φτεράβικα, ναι, αλλά τότε φόρτωνες, ρε γόρι, δηλαδή μέτριος σε φανησιακά άρα... να ήσουν, δηλαδή φόρτωνες, σκέφτουν, άσουν και ψιλοομορφούλης. Ναι, άρα δεν, ουσιαστικά δεν μας λες τόσο να αναμορφώσει την νυχτερινή ζωή, όσο να αναμορφώσει την ερωτική ζωή της πόλης. Ναι, κάπως εκεί, ναι, ναι. Πώς δηλαδή το... υπάρχει τζέτσελο, δηλαδή υπάρχει, υπάρχει βίσμα για να μπει στο πριβέρε, παιδί, να έχεις κολλητό το μπάρμα για να μπει. Πώς το λέγανε ένα καράβι, όχι πάλι όσα πιο καράβι. Το αμπάρι, ένα... το κλειό. Όχι το κλειό, το κλειό υπάρχει ακόμα, ένα φτεράδικο. Το κολόμπο, ρε. Κολόμπο, ναι, ρε, με εκεί δούλευα, ρε. Εκεί δούλευα, ρε. Είσαι τεράστιος. Μισά μεροκάματα. Δηλαδή έπιανα δουλειά 3 το βράδυ με 7:30-8 το πρωί. Τεράστιος, ναι. Κολόμπο, ναι, ναι, κολόμπο. Ο αδερφός μου μπάρμαν και εγώ βοηθός. Σερβιτόρος και λάντζα, ας πούμε. Το οποίο... Λάντζα, και λέει, λάντζα, δηλαδή θεωρούνταν πολύ... φιγουρά το, ακόμα και η λάντζα. Έτσι, και σκάγανε μύτη, ακούς, από τα... από τα τέτοια, ρε παιδί μου, πες τα μαγαζιά. Ναι, ναι, αυτό ήταν όλοι... Ναι. Σκάγανε 6 ώρα το πρωί, ας πούμε, οι χορεύτες Ολλανδέζες, κάτι ράστα, κάτι Ολλανδέζες ράστα, μυρίζαν μαύρες, σαν κάρτας από Παναγιά μου. Ολλανδέζα, Ολλανδέζα ράστα, ρε. Ναι, ναι. Δηλαδή έχω δουλέψει σε όλη την παραλία, ρε παιδί μου. Δεν μου λες, αυτό έκανε ταυτόχρονα και κρουαζιέρες στο Άγιο Ρος. Όχι. Το κολόγο δεν είναι. Απλά έκανε μικρές βολτίτσες, 40 λεπτές. Ναι, ναι, γιατί είχα μια τέτοια εντύπωση. 40 λεπτές. Δηλαδή, μπορεί να πήγαινε στο κολόγο και να βλέπεις την πόρτα να κλείνει και να φεύγει για να το χάνεις για 20 δευτερόλεπτα. Πολλές φορές συνέβη αυτό. Κούρε γάμο. Λοιπόν, πρόταση λοιπόν, αν μας ακούει ο κύριος Γιάννης Φλωρινιώτης, θέλω να πιστεύω ότι μπορώ να το βγάλω ένα πρωί. Αν είναι πολύ πρωί τον άνθρωπο, είναι και τη νύχτα, πρέπει να το ξυπνήσουμε. Να μας πει έτσι τις προγραμματικές διεργασίες και διαδικασίες. Πάντως, τώρα να το σοβαρέψουμε λίγο. Εγώ πιστεύω ότι ένας άντρας όταν μεγαλώνει, οριμάζει, μεστεύει το μυαλό του, γίνεται πιο μεστός. Δηλαδή απορώ με τον Παναγιώτη από το 55% που τρεις σεζόν, τρεις τετραετίες, δεν είναι και λίγο πράγμα τώρα. Να παίρνεις 50 διάρκεια τώρα, τον πρώτο γύρο, και να φτάνεις αυτό. Εντάξει, κάπου από μυθοποιείτε, ρε παιδί. Έπρεπε, λέει, να, όπως λέμε και στο ποδόσφαιρο, να αποσυρθείς στο πικ της καριέρας, ναι, σου, δηλαδή. Ναι. Και τον έχω γείτονα. Ναι. Ψωνίζουμε από το μαζί, δηλαδή. Πώς ας... δίπλα μου. Ο άλλος, ας πούμε, έχει παίξει εθνικές πρωταθληματάρες. Ναι, και ξαφνικά. Πάει σε κάτι γάμα εθνικές. Ναι, στην ΑΕΦ Φαλήρου που έπαιζα μπάλα, εγώ με παρασύρει το χωρεμένο έφορα. Έγινε, σε φιλούμε. Μπάτια. Τσαο, τσαο, τσαο. Τι μας θύμισε κιόλας και τα έδωσε πολύ σωστά. Λέει πρέπει να αποσύρεσαι στο πικ της καριέρας σου. Και ακόμη και πολιτική να είναι. Καλημέρα στη γραμμούλα.
Καλημέρα. Το ιντερνετάκι κλείστο για να μας ακούσεις. Ναι, από το τηλέφωνο, από το τηλέφωνο. Ναι, αλλά μιλάω εδώ και λίγο με τον κόσμο. Α, δηλαδή. Κάνε ρεπορτάζ, κάνε ρεπορτάζ. Σε νοσοκομείο είμαι, όχι για μένα. Και επειδή δεν σας ακούω, τώρα θα μου πεις, σας ακούει και κανένας. Σωστό γι' αυτό. Δεν ακουγόμαστε. Είναι ένα ερώτημα που δεν... όχι, είμαστε λίγοι, αλλά δεν... Είμαστε λίγοι και δεν μας άμε. Πες ένα ψέμα, πες είμαστε πολλοί εδώ να μην... Είμαστε λίγοι. Καλά ότι είμαστε λίγοι γενικότερα. Ναι, αλλά δεν μας άμε όμως. Λόγω παιδί πολύ σε αγαπάμε. Τα πάμε. Τέλος. Ναι. Πάμε παρακάτω. Μάθαμε τίποτα με το Ζέπελιν. Αμα πλησίασε. Περιμένουμε με αγωνία. Περιμένουμε αγωνία. Από τη Σαβαρίδα. Είναι Νόταμ. Το Νόταμ είναι όταν κάνεις σχέδιο πτήσης, δηλαδή φεύγοντας τώρα από τη Σαμαρίνα έπρεπε να πάρει Νόταμ από τον πύργο ελέγχου του Μακεδονία. Μάλιστα. Και να πει έρχομαι ώστε να του δώσουν κατεύθυνση. Το κλειράνς λέγεται αυτό. Το κλειράνς. Κλειράνς. Που σημαίνει ξεκαθαρίζει. Ξεκαθαρίζει αυτό στην ουσία. Και σε ύψος, δηλαδή σε πόσα χιλιάδες πόδια. Έτσι. Και σε κατεύθυνση, ώστε να ξέρει ας πούμε το ραντάρ ότι σε αυτή την κατεύθυνση και σε αυτό το ύψος είναι μόνο το Ζέπελιν του Μιτσάρα από τη Σαμαρίνα. Κατάλαβες. Τελείως. Παντού, μόνο του γενικότερα, σε όλα. Ναι, μόλις μάθουμε τι μετά, αλλά δεν ακούω, θα μπορεί να πάρω αργότερα να θα σε ειδοποιήσουμε. Θα σε ειδοποιήσουμε προσωπικό σύμφωνο. Ξέχασα να πάρω τα τέτοια. Τα hands free, δεν πειράζει. Δεν πειράζει, μια ανετέρα αναφορά που λέει και ο Ζήκος. Έτσι. Είχαμε τίποτα που με διέφυγε, καταπέρθηκε κάποιος. Πας και με κολαντρήσει να δώσουμε. Τίποτα. Εγώ τους είπα. Σαν σήμερα, λέγοντας το ξεκίνημα της εκπομπής, σαν σήμερα πραγματοποιήθηκε μεγαλύτερη οπαδική εκπομπή, εκδρομή. Πάλι η εκπομπή είπα. Εσύ εκεί είσαι εκπομπιός. Ναι, ναι, τα είπα εγώ. Αυτά ουδείς ασχολήθηκε διότι όλοι παραδέχτηκαν. Όλοι παραδέχονται ότι αυτό είναι. Συνέβη και μακράν. Είναι το μεγαλύτερο ρεκόρ και δεν θα καταρριφθεί ποτέ των ποτών. Έτσι, των καλών ποτών όμως. Από Τζακ Ντάνιελς και πάνω. Έτσι. Έγινε. Σε ευχαριστούμε. Τσαο. Τοποθέτηση προϊόντων. Εδώ στην εκπομπούλα μας. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Ποιος είναι. Τι έγινε. Κάτι χάλασε. Ποιος. Καλημέρα. Ναι. Ποιος είναι. Ο Παφούλια. Έλα, τι βογκάς. Ο Παναγιώτης είμαι. Ναι, γιατί βογκάς. Δεν βογκάω. Άκουγα κάτι. Όχι. Τώρα ξύπνησα. Α, τώρα ξύπνησα. Καλά, εντάξει, εγώ τα ξυπνάω, βογκάω. Μαζί σου είμαι. Όταν ξυπνάω, το βογκάω. Τι έγινε, έφτιαξες το κινητό. Όχι, όχι, πήρα άλλο με 40 ευρώ. Με 40 ευρώ κινητό, αμάν. Sony. Άρε μεγάλε, είναι από αυτά με τα touch. Με τα φύς. Επαφής, αφού είσαι ο επαφούλιας. Ναι. Και μπαίνεις και στα ίντερνετ δηλαδή. Δεν μπορώ να τα καταφέρω να πω, είναι λίγο δύσκολο αυτό. Καλά ρε, τι σε πουλήσανε ρε οι απατεώνες. Σου δώσαν κάτι το οποίο δεν μπορείς να το χειριστείς. Αλλά σου ήρθε μηνυματάκι στο Messenger, τι έκανε, γκρινγκ, κάτι δεν έκανε, κάνει τέτοιο. Ναι, δύσκολο είναι, δύσκολο. Τι κάνεις εσύ. Καλά είμαι, αλλά τηλεφωνάκι μπορείς να μας πάρεις όμως και να συνομιλήσεις μαζί μας. Ναι, ήθελα να ερχόμουν σήμερα, σε έβλεπα. Ναι, μπράβο ρε αγόρι μου, μας σκέφτεσαι, να με βλέπεις τελικά... λίγο. Ναι, τελικά δεν θα έρθεις. Δεν έγινε τίποτα. Δεν έγινε τίποτα, αφού τώρα ξύπνησες, είναι ώρα αυτή 7 και 20 να ξυπνάς. Όχι, κοιμήθηκα για 2 ώρες. 2 ωρίτσες. Τι. Το πρωί κοιμήθηκα σήμερα. Τι έκανες το βράδυ, που ήσουνα. Ήμουνα, καθόμουνα, παράγγειλα. Ντε. Παράγγειλα. Μπιφτέκι λαχανικό και έφαγα. Τι. Τι είναι αυτό να πες. Τι μπιφτέκι λαχανικό, ρε, αφού είπες ότι δεν νηστεύεις. Δεν νηστεύω, να τρώω τα πάντα. Καλά ρε, μπιφτέκι λαχαρικό. Ποιος σε κοροϊδέψα μία με το κινητό σου, δώσαν ένα το οποίο δεν μπορείς να το διαχειριστείς και μετά σου πουλήσανε μπιφτέκι λαχανικών. Το πήραμε πολύ καλές τιμές. Πολύ καλές τιμές. Πόσο. Πόσο. Σήμερα τι μέρα είναι. Τι σχέση έχει με τη μέρα είναι ρε, ο δακτήλιος είναι. Όχι, σήμερα... είναι λίγο ακριβό. Η Μεγάλη Τετάρτη είναι σήμερα.
ναι, 2,90. 2,90 δηλαδή. Τι είναι. Η κατεβίδα που είναι. Μας ακούει, μπορεί να σε πάρει. Κάτσε, κάτσε, σε κοροϊδέψανε ρε. 2,90, πανάκριβο είναι ρε. Το με διπλή, με μονή είναι. Με μονή, με μονή η πίτα. Και μονή πίτα και μπιφτέκι λαχανικών και 2,90. Και δεν πήρες ένα γύρο ρε να το ευχαριστηθείς, να το γουστάρεις. Ναι, όντως έπρεπε να πάρω, γιατί το λαχανικό δεν ήταν καλό. Δεν κάνει κάτι να κάνει. Η Κατερίνα τι κάνει. Καλά είναι μάλλον, φαντάζομαι. Είσαι πίτι, αγωνό. Με πήρε. Να βοηθήσετε για καφέ μαζί. Όχι, δεν θα πάμε για καφέ. Ζηλεύεις. Όχι, θέλω να βγούμε να κεράσω. Να κεράσεις εμένα την Κατερίνα. Εσένα. Άντε ρε, γιατί έτσι. Κατερίνα μόνο να κεράσει εμένα, δεν κερνά την Κατερίνα. Πήρες επιδομπά, πληρωθήκαμε. 224 ευρώ ευθές. Α, νάτος. Τότε θα κεράσεις ρε συμπάφη, θα κεράσεις κάτι. Ωραία. Έλα, πάλι με ένα άμα πληρωθώ ξανά. τι θέλω να πω. Για πες. Θέλω να ξυριστώ, πού να βρω κάτι φθηνό. Τι να βρεις. Ξηράφι, τι να βρεις φθηνό. Ναι. Ξηράφι λαχανικών. Μπαρμπέρι. Ναι. Θα τα πάρεις όλα. Ναι. Αμάν, δεν ξέρω ρε Σίμπα από μπαρμπέρι. Ας μας βοηθήσει κάποιος φίλος. Προσφέρεται κάποιος μπαρμπεράς να ξυρίσει το φίλο μας τον Παφ. Ολικά όλα τα μουσκιά. Ναι. Γιατί πήρες τέτοια απόφαση. Καλύτερα. Καλύτερα, μάλιστα. Να ξυριστώ πάνω και κάτω τα μουσκιά. Τσαμάτα ρε, άντε, γεια σου, άντε, τσαω. Άνα χαθείς αχλέ. Θα μας τρελάνει ρε. Λέει πόσο έχει. Σήμερα τι μέρα είναι, με ρωτάει, στη Χωμηθία κορυφαία. Ευχαριστώ τον φίλο μου τον Παναγιώτη που τη σημείωσε. Πόσο έχει, το ρωτάω, σήμερα τι μέρα είναι. Του λέω Μεγάλη Τετάρτη, 2.90. Είστε η απάντηση, πόσο, τι πόσο. Έτσι, λόγω επειδή κυρίες και κύριοι. Πανδεσία πρωινή, καταιγισμός. Δύναμή σου, η οπαδή σου, δύναμή σου, οι ακροατές σου. Εξαπανέκαθεν. Στο 2-31-0-2-87 και 3 οκτάρια ανταμονόμαστε και συνδιαλεγόμαστε. Φεύγει και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 5-45-26 και λόγον επειδή στα ιντερνέτια μας βρίσκεται σε λιδουλό μας και συνομιλείτε. Είπαμε το αίτημα της εκπομπής να αναμορφώσει την νύκτα της Θεσσαλονίκης και δει την ερωτική νύκτα της Θεσσαλονίκης ο Γιάννης ο Φλωρινιώτης, ο οποίος θα γίνει ο άμεσός μας αντιπρόσωπος. Ευελπιστούμε να λάβει τους σταυρούς που θα τον οδηγήσουν στο Δημοτικό Συμβούλιο της επόμενης πενταετίας εδώ για το Δήμο της Θεσσαλονίκης. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα. Καλώς το να. Στηρίζουμε Γιάννη Φλωρινιώτη. Έτσι, έτσι. Είναι έχουμε βγει και selfie. Οπότε στηρίζουμε όλους τους καλλιτέχνες με τους οποίους είναι ελάχιστοι, με τους οποίους έχω επιλέξει να βγω εγώ selfie. Έτσι. Έτσι. Ένας εξ αυτών είναι ο Γιάννης ο Φλωρινιώτης. Ναι. 2,90 κάνει κολοκυθοκευτές, ρε. Ο κολοκυθοκευτές η μερίδα. Όχι η μερίδα, το σάντουιτς. Α, κάτσε ρε, το σάντουιτς λαχανικών είναι ο κολοκυθοκευτές. Και φθηνά το πήρε, εγώ το πήρε 3 ευρώ. Το πήρε, βρίσκουν τώρα που είναι στα πάνω τους, που όλοι είναι μετανιστήσιμα, γι' αυτό. Κατάλαβες. Δεν ξέρω τώρα, δεν έχω πάρει ποτέ σάντουιτς με μπιφτέκι. Όχι, επειδή είναι στέμα, γι' αυτό το λέω. Ναι, θα πέσει φωτιά να μας κάψει να πούμε, να πάρουμε μπιφτέκι λαχανικό, να παραγγείλουμε. Δηλαδή, εντάξει. Γιατί να φας. Το πήρε. Να σου πω κάτι όμως, δηλαδή τώρα εδώ. Γιατί να φας μπιφτέκι λαχανικό. Φάει λαχανικά. Τι έχει, ρε φίλε. Πρέπει να φας μπιφτέκι. Φάει λαχανικά. Εντάξει, έφαγα όσο πρέπει μεσημέρι. Με κέτσα μουστάρδες και με πατάτες και με τέτοια. Ναι. Χωρίς κέτσα μουστάρδες. Σκέτο, μάλιστα. Ναι. Εντάξει, δεν ξέρω και τις τιμές, οπότε δεν μπορώ. Λες να αυξήθηκε όπως και το σουβλάκι που... Σαν το χρηματιστήριο. Ναι, γι' αυτό μας το είπε ο Πάφη. Τι μέρα είναι σήμερα, κάνει 2,90. Μπορεί άλλη μέρα να είναι πιο ακριβά. Υπάρχει Μεγάλη Πέμπτη είναι πιο ακριβά συνήθως. Υπάρχει ένας θεός εδώ στο κέντρο, σε ένα πολύ παλαιό έτσι σουβλατζίδικο, κάπου στην Εσβόλου Ερμού εκεί μέσα, που είναι ένα από τα πιο ωραία κιόλας, ας πούμε, έτσι παλιακό του, ο οποίος δεν έχει σταθερή τιμή σε αυτά που θα σου δώσει. Μία το κάνει έτσι το σάντουιτς, μία αλλιώς,
όπως του ήρθε, ρε παιδί. Τι μία πράγματα. Ναι, έτσι. Είναι ανάλογα με την διάθεση. Είναι σάντουιτς προσωπικότητας. Αυτό. Ωραία. Μάλιστα. Νηστεύεις, έχεις ταράξει. Ναι, νηστεύω. Θα πω και στην εκκλησία από σήμερα. Από σήμερα, λοιπόν. Φεύγω Κατερίνη. Α, στην Κατερίνη. Ωραία, έτσι. Επαρχία, θα ράξει εκεί όλες τις γιορτές. Μέχρι Πρωτομαγιά. Ωραία, μαγκά μου. Αυτά είναι. Μια χαρά. Τη ζωή σου να κάναμε. Αλλή μόνο σε εμάς, ας πούμε. Θα σε παίρνω από εκεί πέρα τηλέφωνο. Στην παραλία θα ετοιμάζεται σιγά-σιγά εκεί η παραλία της Κατερίνης. Τώρα δεν έχει τίποτα, ρε παιδί μου, αλλά σιγά-σιγά αρχίζω να και ανοίγω τα ξενοδοχεία. Μάλιστα. Ωραία, έγινε. Σε ευχαριστούμε. Φιλιά. Δεν μου λες. Για πες, για πες. Και Αλεξάνδρα σήμερα. Σήμερα και Αλεξάνδρα, βεβαίως. Δώσεις χαιρετίσματα, πολλά χαιρετίσματα. Δεν θα έρθεις. Α, θα φύγεις. Ναι, δεν μπορώ να έρθω. Μάλιστα, δεν πειράζει. Τα μεταφέρουμε. Έγινε, σε φιλούμε. Άντε, φιλάκι. Τσάου. Στη σημερινή μας χωρεσπερίδα, σε πλήρη απαρτία και σύνθεση, 8-9 άτομα επί σκηνής, ας πούμε. Πώς χωράμε εκεί πάνω στο stage του Rover, ένας θεός ξέρει. Είναι που έχουμε δυνατήσει. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Πάλι κλαίγεσαι. Για πιο απ' όλα, κλαίγομαι. Θα κάτσουμε εμείς 3-4 μέρες, εμείς που θα κάτσεις. Άμα δεν σε ακούσουν και από εβδομάδα Κατερίνα και Φούρναρη, μπορεί να κάτι άλλο. Να του πω να με παίρνουν στο προσωπικό. Κοίταξε, θα πω στους αγορά, δεν χρειάζεται να έρθω. Δύο ακροατές θα έχω την Τρίτη. Α με παίρνουν στο τηλεφωνάκι μου, ρε παιδί μου, από το πρωί θα ξυπνήσω. Να τα λέμε. Έτσι και βάλει επαναλήψει τι εκπομπέ τη προηγούμενη εβδομάδα, κάτι δεν το καταλάβει. Καλά, ναι, εννοείται. Λοιπόν, έχω βάσιμες υποψίες ότι ο άλλο κότεψε και δεν ξαναβγαίνει και άσε τα σφαριλίκια και τα βενιμπιλίκια τη. Ήσουν ψυχρός απέναντι και λοιπά, ναι. Για το talent σου. Είναι βαριά η κατηγορία, δεν έχουμε αντίλογο. Έχει σκοτέψει, ναι. Λάλο, κουκοκό. Βαρύ. Κουκοκό, λάλο. Ναι, αλλά δεν υπάρχει, ναι, δεν υπάρχει αντίλογος, οπότε παίζεις μόνος σου. Και αν ρίχνει τίποτα μπετά που θενά παράνομα, τώρα ξεταφέρετα που είναι και δεν μπορεί να εμφανιστεί. Παίζεις μόνος σου αυτή τη στιγμή και δικαιώνεσαι γιατί όντως μέρες πριν το challenge κάποιοι λακίσανε. Το πήρα στα χαρτιά, φίλε. Ναι. Το παίζω στα χαρτιά. Το πήρες στη λαδόκολα. Όχι στα χαρτιά. Λαδόκολα κατευθείαν. Και δεν είσαι μόνο εσύ. Έρχεται και ο Τορόντος με τον οποίο υπάρχει αντιπαλότητα την επόμενη εβδομάδα και δεύτερο challenge ήταν αυτό. Δεν μπορεί σε τρεις διοργανώσεις να τα πει. Δεν μπορεί. Οπότε. Δεν είναι το ρόστερ του έτοιμο. Οπότε να κλείσουμε φιλό αγώνος, λες. Ναι, ρε, τι πλάκα κάνει. Αναδεικνύεις ο πρωταθλητής. Που δεν κατέβηκε ποτέ. Έτσι. Σαν τον λαό Σπάρτη που δεν κατέβηκε ποτέ. Σαν τη Σπάρτη ή σαν τον ΠΑΟΚ πριν από 3 χρόνια. Πότε ήταν που δεν κατέβηκε στο δεύτερο ημιτελικό του κυπέλλου Ελλάδος. Έτσι ακριβώς. Ναι. Φίλε, του ήταν πολλά. Ναι. Έκοψε τον Απόλλωνα. Έτσι. Κατεβαίνει ο Τορόντος. Ψάχνουν την Ανίτα. Ψάχνουν την Ανίτα. Μαύρο στο Εσουρού. Του έρχεται και το challenge. Είναι πολλά. Πολλά. Το τούπε, του ψυχράθηκες κι εσύ. Ναι. Αυτό τον ήρθε κατάσαρκα του. Αυτό του έτσι θα διέφτασε. Μάλιστα το λοιπόν. Αναδεικνύουμε τον Παύλο πρωταθλητή στο challenge που δεν έγινε ποτέ. 2019. Έτσι, έστω, στα χαρτιά. Τι να κάνουμε. Έτσι, με τι να κάνουμε. Εδώ άλλο πήρε στα χαρτιά από τα άθλημα. Έτσι, στα χαρτιά. Στη χαρτοπετσέτα. Στη χαρτοπετσέτα για αλόχαρτο. Αυτή το γυράδικο. Που σε κάνει χειρότερα. Πήρε, φίλε, αυτή που. Να ρε τα φούλια. Αυτή τη χαρτοπετσέτα που σε βγάλει τα μουσια. Να πάρει και το γυαλόχαρτο, ναι, πάρε. Λοιπόν, έχω λύσει και για το παφούλια. Θα πάω να ξαπλώσει την Αριστοτέλη σε αυτόν τον καιρό κόβουν τον καζόν. Θα πάω να ξαπλώσει ένα παρτέρ και θα περιμένει. Έτσι. Μπας και περάσουν. Έτσι, φιλιά. Αυτό με τρέλανε. Τι κάνει σήμερα. Ναι. Αύριο δηλαδή πόσο θα έχει ρε Παραγιωτάκη το λαχανικό. Θα μας πάρει αύριο. Από αυτή πρόβλεψη θα πάρει. Το παίξουμε και στο στοίχημα. Τα λαχανικά δεν έχουν σταθερή τιμή και αυτά υπάρχουν ανατιμήσεις, υπάρχουν εδώ τέτοια. Όχι, 3,5 θα είναι αύριο. Ναι, γιατί. Η μάνα γη δεν μπορείς να προδικάσεις ποια θα είναι η παραγωγική σοδιά και θα είναι καλή. Ναι, οπότε. Φέτος ήταν χάλια λέει κακοκαιρία, πέρσι ήταν λειψιδρία, κάθε χρόνο βρίσκουν λόγο. Έτσι. Αλλά πιστεύω ότι αύριο Πέμπτη είναι over 3,5 το μπιφτέκι λαχανικό. Έτσι, έγινε. Φιλιά, τσάου. Καλημέρα στη γραμμούλα. Έλα, Μπάτουκ, ο Χρήστος ξανά, συγγνώμη, ξαναπαίρνω. Εκπομπή δευτερολογίας πάνω απ' όλα, ναι.
Ναι, ναι. Πήρα προχθές τον Γκόλκα και το λέω το μόνο ρεσταύρο που έλειπε από τη φάση, λέω, της φιέστας ήταν να σε δω με μια βάδα, με κοντό σορτσάκι στους Ολυμπιακούς Αγώνες για να κάνεις το γύρο του Θριάμβου. Σαν το Μελισανίδη που χαιρετούσε. Ναι, ναι, ναι. Μιλάμε, ξεραθήκαμε σε γέλη. Δεν... Εντάξει, έτσι. Δεν ξέρω, καμία 25 χρόνια να πούμε. Εντάξει, σε 4. Δεν μας δώσαν την ανάθεση εδώ στο λόγο επειδή... Ναι, να βγει κάποιο από το Λίμπερο να βγει με μια βάδα, ρε παιδί μου. Δηλαδή αυτό μόνο έλειπε. Και να κάνει το γύρο του Θριάβου με τα λέιζερ όλα πάνω του, ας πούμε. Έτσι, έτσι. Ναι. Δεύτερον, επίσης ο Φλωρινιώτης οφείλει να κάνει ένα τμήμα αγγλικών για τα βασικά. Το Come With Me για να τη βρεις, ας πούμε. Ναι. Δηλαδή μπορεί να σου τύχει περίπτωση να είσαι τελείως κράπα στα αγγλικά και να χρησιμοποιείς ό,τι θυμάσαι από τα φροντιστήρια που έχεις κάνει, ξέρω εγώ, ναι. Me foul. You foul, που, ναι, ναι, που έχει πει ο Βαβακούλας. You foul. Και τραγούδι το έχουμε πει. Για να έχεις το είπε, ρε, πρώτα. Όχι, το You foul. Όχι, Βαβακούλας είναι. Βαβακούλας, ναι, ναι, ναι. Και για να έχεις το είπε όμως. Του ξέφυγε για το Γιαννάκη, ναι. Κοτσάνα. Έτσι. You foul. Fuck you foul. Πρέπει να κάνει ένα τμήμα τέτοιο, να πούμε, για μεταμεσονίκες πολύ προχωρημένες ώρες. Δηλαδή, ώρες που κοιμάται από αφούιος, ας πούμε. Έτσι. 5 παρά 10 και γύρω, ξέρεις. Έγινε. Όλα είναι ζεστά. Αυτά. Σε φιλούμε. Έγινε, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. 7:35 ξεπεράσαμε όλοι γοντί. Τελευταίο μισαωράκι της εκπομπούλας μας. Μετά το διάλειμμα, μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εδώ στο τελευταίο περίπου μισάωράκι της εκπομπούλας μας. Του λόγο επειδή της Τετάρτης. Πιάσαμε και τα γαστριμαργικά σήμερα που είναι και μυστικός δείπνος. Με τον φίλο μας τον Μπάφη να μας μιλά και τις ανατιμήσεις και τις διατιμήσεις στο vegetarian ή vegan πιτο μπιφτεκολαχανικό πιτο. Αλλά και το γυράκι μας, αυτό που έχουμε συζητήσει τόσο πολύ τις προηγούμενες ημέρες, δεν προβλέπεται ανατίμηση, τουλάχιστον στη Θεσσαλονίκη. Καθώς διαβάζουμε τώρα εδώ άρθρο, προκλητικό βέβαια, σε Σαλονικιώτικο και όλα site, απόλυτα ξεκάθαρος ως προς τη μία αύξηση των τιμών στο τυλιχτό σουβλάκι, παρένθεση ή αλλιώς πιτόγυρο. Έλεος, έλεος. Έχουνε καταστρέψει τα όσια και τα ιερά. Έχουν αλλοιώσει τα πάντα. Τι τυλιχτό σουβλάκι ή αλλιώς πιτόγυρο. Ήταν ο πρόεδρος της Ένωσης Εστιατορών, Ψητοπολών και Καφέ Μπαρ Νομού Θεσσαλονίκης Ιωάννης Φιλοκώστας. Με αφορμή δηλώσει εκπροσώπου του υποσύσταση Σωματείου Ψητοπολών στην Αθήνα. Βάσει του οποίου από την 1η Μαΐου το τυλιχτό σουβλάκι θα πωλείται στα 3 ευρώ. Λόγω επειδή της αύξησης της μης του κρέατος διεθνώς. Είπαμε, είναι σαν το πετρέλαιο το Brent. Δεν πρόκειται να κάνουμε καμία αύξηση. Δεν έχουμε βγάλει καμία τέτοια απόφαση. Και ούτε θα βγάλουμε προς το παρόν. Βγήκε κάποιος, λέει, στην Αθήνα και ανακοίνωσε ότι θα κάνει αύξηση στο τυλιχτό σουβλάκι επειδή θα ανέβει η τιμή του κρέατος. Κάθε χρόνο, λέει, τέτοια εποχή εν ώψη εορτών ανεβάζουν κάποιο ποσοστό. Βρίσκουν ευκαιρία, δηλαδή, λόγω επειδή των εορτών. Αυτός είπε ότι θα ανεβάσουν την τιμή στο σουβλάκι τους. Δικό μας πιτόκυρο συμπληρώνω. Καλά κάνει και το κάνει, ότι είναι νόμιμο, ας το κάνει όπως θέλει. Η αγορά όμως ξέρει να κρίνει την πορεία του κάθε επαγγελματία, προσέθεσε ο κύριος Φιλοκώστας. Και εμείς υπογραμμίζουμε και επαυξάνουμε τα λεγόμενά του. Ο κόσμος ξέρει. Και ότι η αγορά ομολοποιείται μετά τις γιορτές. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Καλημέρα. Παρακαλώ. Δεν μας περίμενε μηδέν. Ναι. Σ' ακούω τώρα, ρίχτω. Ακούς. Ακούω. Άφα, είναι η χώρα των εκβιασμών. Η χώρα των... Των εκβιασμών. Μία είναι η Κούβα. Από πού το ξέρεις για την Κούβα, την χώρα των εκβιασμών. Έχω
Βεβαίω είναι το νεσχόλιο τη Αμερική. Είναι νησί, είναι κούβα, τώρα δεν ξέρω, δεν θυμάμαι. Νησάκι είναι, νησάκι, σαν τη Μύκονο. Έχει νησί, στην Ελλάδα έχει και κανονικό θέατρο. Τριγύρω, γύρω θάλασσα. Εκεί, αυτό, εκεί είναι στη μέση μια. Συναντήσαμε κι εμεί. Πώ λεγόταν η νησίδα, πώ λεγόταν. Έχουμε κι εμεί. Μόλι δούμε κατάφερε να βγάζει αυτό. Κούβα. Να σάλσα. Και είναι χαζί που βγάζει του τουρισμού. Πάντα κάνει ένα κατακίνητο. Μάλιστα, δεν σε ακούμε. Η γραμμή σου είναι χάλια. Σου δώσανε ένα κινητό σαν την Παφούλια. Όχι καλά. Τσαου, τσαου, ξέρω. Δεν είναι. Καταγγελίες δεν μπορέσαμε έτσι να τις εισακούσουμε και να τις διευθετήσουμε, δηλαδή. Καταγγελίες. Και τώρα που λέμε για καταγγελίες, υπάρχει καταγγελία για ένα θέμα το οποίο δεν θα σας έχει περάσει ποτέ από το μυαλό, αλλά υπάρχει μαρτυρία από επαγγελματία στον χώρο των φαρμακείων. Τώρα με τι καθόμαστε και ασχολούμαστε. Αν μας ακούει κανένας φαρμακοποιός, παρακαλώ να επιβεβαιώσει, να διαψεύσει ότι οι ζυγαριές που βρίσκονται στα φαρμακεία, και είναι ένα θέμα που άπτεται της επικαιρότητας, διότι πολλοί θα το τολμήσουν ή δεν θα το τολμήσουν μετά το Πάσχα, όταν θα αρχίσουν να πηγαίνουν να παίρνουν εκεί τα σιμέκο και τα τέτοια και τα μάλοξ. Η καταγγελία λέει ότι οι ζυγαριές στα φαρμακεία, υπάρχει μια συνωμοσία, είναι ρυθμισμένες έτσι ούτως ώστε να σε δείχνουν λιγότερα κιλά από τα, από αυτά που είσαι, για ψυχολογικούς λόγους. Δηλαδή πηγαίνεις στο φαρμακείο, δεν θα πας ρε παιδί μου, συνήθως πηγαίνεις για να πάρεις κανένα φαρμακάκι, κανένα αυτό, κανένα μια συνταγή, κανένα ένα, κανένα άλλο. Δεν πηγαίνεις ρε παιδί μου για να διασκεδάσεις, έχεις ας πούμε συνήθως ένα προβληματισμό και λες άντε ας ρίξω και ρε παιδί μου και ένα τέτοιο, αφού είναι τζάμπα στις παροχές, πάντα το κάνω, πάντα τζυγίζομαι, είναι ο μοναδικός, το μοναδικό μέρος που ζυγίζομαι. Έχεις παίξει συνήθως παρεσμένη ψυχολογία, σου λέει ρε παιδί μου για να μην στην ρίξουμε κι άλλο και σε βγάλουμε τα πραγματικά σου κιλά, ρυθμίζουν έτσι τις ζυγαριές σου ώστε να φαίνεται ότι είσαι λιγότερα. Ναι, αλλά βγαίνεις και να βγαίνεις χαρούμενος. Να ξεχνάς το πρόβλημά σου, να ξεχνάς το, τα σιροπάκια που πήρες, τα χαπάκια, το δεν ξέρω κι εγώ τι. Και να βγαίνεις υπτάμενος. Δεν ξέρω κατά πόσο ευσταθεί. Είναι πολύ σοβαρή καταγγελία, δεν μπορούμε να την υιοθετήσουμε. Αλλά θα θέλαμε εδώ, από μικροφόνου, απευθύνουμε έκκληση σε κάποιον γνώστη, σε κάποιον άνθρωπο επαγγελματία, σε κάποιον που έχει κάνει φαρμακείο και ξέρει, να μας ενημερώσει και να μας ξεδιαλύνει το θολό το οποίο που έχει διαμορφωθεί. Θέματα δηλαδή τώρα που ασχολείται η εκπομπή, σοβαρά τα ζητήματα. Δεν ξέρω αν κανείς συνηγίζεται ποτέ στο σπίτι του δηλαδή. Εμένα μου αρέσουν εκείνες οι ζυγαριές, οι παλιές που έχουν το ματζαφλάρι και φαίνεται το καντράν, δεν ξέρω πώς λέγεται. Πάρα πολύ ωραίες. Καλημέρα στη γραμμούλα. Έλα Μπάτμαν, εγώ μου χρήσεις πάλι για το φαρμακείο. Για πες, ξέρεις. Εμπειριστατωμένα, έχω κολλική φαρμακοποιό δηλαδή, ναι, που ψωνίζω μια οχταετία από εκεί ρε παιδί μου, εντάξει. Ναι. Εν τω μεταξύ, είχα εγώ ηλεκτρονική ζυγαριά σπίτι με μπαταρία. Ναι. Με το που τελείωσε η μπαταρία δεν την άλλαξα ποτέ. Ναι. Εγώ ήμουνα σαν το φασούλα, αλλά μετά τα 32 μου είμαι 46 τώρα. Τι εννοείς, ψηλός. Ψηλός, καμπουράκος, ατράγαλο, τον έκαινες με τα χέρια σου να πούμε και τον έκαινες. Ναι. Και έβαλα 35 κιλά μετά τα 32 μου, άνοιξα ας πούμε. Ωραίος. Ο άντρας ανοίγει μετά τα 32. Βέβαια, κυμπαροσύνη. Και είχα ψυχολογικό ρε φίλε, εντάξει, έβαλα και στο πρόσωπο, είχα ψυχολογικό θέμα. Πηγαίνοντα στο φαρμακείο που λες εκεί, εγώ δεν είμαι του 1 και 1,5 συν πλην. Ή βάζω 8 και χάνω 10, τέτοια φάση ας πούμε, ναι. Ναι. Είμαι βλαδινός τύπος, τρώω πάντα βράδυ, ξημερώματα, λιγούρις. Όλη την ημέρα μπορεί να είμαι νηστικός.
Το βράδυ όμως είσαι... Ναι, το βράδυ, ναι. Αλλά ο άντρας μετά τα 31-32 ανοίγει, ρε παιδί μου. Δηλαδή ανοίγει το κορμί του, πώς να σου το πω. Ενώ ναι. Από μωρό παιδί πάντα έτσι. Μπριζόλα, δηλαδή μετά το Κολόμπο, 8 ώρα το πρωί. Ναι, ναι, ναι. Ναι, τέλος πάντων, τη ρωτάω μια μέρα Καλλιόπη, λέω για πες μου για τη ζυγαριά. Να πες, εδώ το μίζω ζήτημα. Ναι. Πάει καλά η ζυγαριά, λέω. Λέει είναι συν, σε δείχνει μείον 4. Άρα, ξέρεις, άρα δικαιώνομαι. 4. Ναι, δικαιώνομαι. Δικαιώνομαι, γιατί, όχι καλά κάνεις, γιατί υπάρχει αυτή τη στιγμή live συμβαίνει. Μας λέει ο φίλος μας ο Φουρνάρης ότι μπήκε, μόλις αναφέραμε το συγκεκριμένο ζήτημα, μπήκε φαρμακοποιός στο φουρνάρικό του, τον ρώτησε και του λέει τι είναι αυτές οι λαλακίες που λέει ο Μπατμανίδης. Ο Μπατμανίδης δεν μιλάει ανυπόστατα. Μείον 4, μου το έπεσε τη δίχρα η Καλλιόπη. Μου λέει μείον 4, λέει χάνει λέει. Ναι. Και καλά δεν μου είπε ότι είναι πειραγμένη. Ναι. Απλά λέει ναι, μείον 4 να ξέρεις, δηλαδή ότι βλέπεις βάλες συν 4 ναι, ναι. Έχει πειράξει ναι. Τον τακογράφο. Και δεν φαίνονται τα χιλιόμετρα. Είχα φτάσει 121 που ήμουν εγώ μια ζωή 78 με 81 κιλά ας πούμε, ναι. Και είχα πάθει, ξέρεις, ψυχολογικό, έμπαινα στο φαρμακείο και έλεγα Θεέ μου, πολλμάς να ανέβεις στη ζυγαριά. Τσάλες, και ξαφνικά βλέπω κάτι 108 και χαιρόμουν. Ήξερα βέβαια ότι έχω μεταβολισμό που χάνω έτσι δεκάρες ας πούμε, αλλά κάπου μου φάνηκε λίγο παράξενο, Καλλιόπη, τι λέω, λέω πάει καλά η ζυγαριά, είσαι σίγουρη, έτσι, λέει έτσι. Εντάξει, λέει συν 4 βάλε, ό,τι βλέπεις βάζω συν 4. Συν πλην 4 λοιπόν, είναι έτσι, ναι, τα όρια ναι. Του στατιστικού λάθος και από τις όχι πλην, μείον 4. Έτσι, έτσι, σαν τις δημοσκοπικές τελευταίες. Σε ευχαριστούμε που επιβεβαιώνεις αυτό που υπήρξε σαν πολύ σοβαρή πληροφορία. Για να μην λέτε κάποια εκεί πέρα κατευθείαν αμέσως να πείτε τι είναι αυτά που λέει. Επειδή αποκαλύψαμε και ξεσκεπάσαμε τη σκευωρία που τίθεται ο άλλος μας, λέει εδώ Παναγιώτης. Έχουν πειράξει, λέει, τον παχογράφο. Όλοι το ίδιο είμαστε τελικά σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Θέματα που μόνο εδώ θα ακούσετε και μόνο εδώ θα αναδείξουμε. Ο δικός μου προσωπικό, εγώ ήμουν κάποτε στον φίλο εδώ τον Χρήστο, σαν το φασούλα δηλαδή, τόσο ψηλός, ήμουν αδύνατος και άνοιξε, λέει ο άντρας, ανοίγει. Βεβαίως, ανοίγει η ψυχούλα του, ανοίγει η όραξή μας και αυτό είναι δείγμα ότι πηγαίνουμε καλύτερα. Και βάλαμε λίγο τι καμιά πόσα κιλά παραπάνω. Στόχος ο δικός μου είναι να φτάσω κάποτε τα 107,4 κιλά. Εκεί θα τερματίσω και εκεί θα αρχίσουμε σιγά σιγά να μετράμε αντίστροφα. Αντίστροφα από στα δημαράκια δηλαδή με 107,4 κιλά. Θα κοντεύουμε δηλαδή, δεν είναι, είμαστε τριψήφοι. Εντάξει, μια χαρά τώρα μέρες που είναι, αλλά τι να κάνουμε γι' αυτό. Θα πηγαίνω από φαρμακείο σε φαρμακείο να ζυγίζομαι για να... Κόπουλος, όχι. Για να διαπιστώσω ειδής πάχης το κατά πόσο ευσταθεί αυτή η πληροφορία. Καλημέρα στη γραμμούλα. Εγώ είμαι. Ναι. Έλα να γινόμαστε πολύ, έλα να γινόμαστε πολύ. Παραπλανούν τον κόσμο, καταγγέλω. Έτσι, για πες, για πες. Εν τω μεταξύ έχεις μια φωτογραφία στο Facebook, αν θυμάμαι καλά, που κλαις πάνω από μια ζυγαριά φαρμακείου. Φαντάσου να δείχνει και την αλήθεια. Τώρα μπορώ που το σκέφτομαι, κλαίω, κλαίω. Συγγνώμη που το θύμισα. Και να αποκαλύψουμε στον κόσμο ότι η Χριστίνα μας ήταν αυτή που μετέφερε. Δεν ήθελα τώρα να σε αποκαλύψω, ας πούμε, γιατί μπορεί να έχεις πρόβλημα. Δεν έχω, όχι, αφού επιβεβαιώθηκα κιόλας, τώρα είναι που δεν έχω πρόβλημα. Έτσι, ναι, αλλά μπορεί να από την εκεί, ας πούμε, από τη μασονία των φαρμακείων να σε κυνηγήσουνε. Κινδυνεύω, έχεις δίκιο. Ναι. Φεύγω, αλλάζω όνομα. Φεύγω, πάω στην Κούβα που έλεγε η Κατερίνα. Έπρεπε να ήσουν προστατευόμενος μάρτυρας. Ανωνικότατα. Λοιπόν, μοιράσουμε τον κόσμο αυτή την πολύ σοβαρή καταγγελία. Να πω την εμπειρία μου. Την εμπειρία σου, ναι. Εγώ δεν είμαι επαγγελματίας στον χώρο του φαρμακείου. Είμαι περίπου επαγγελματίας. Θέλω να γίνω επαγγελματίας στον χώρο του φαρμακείου. Έτσι. Και μία μέρα λοιπόν σε ένα φαρμακείο μπαίνουν διάφοροι πελάτες. Εγώ δεν το ήξερα αυτό το πράγμα ότι γίνεται. Μπαίνουν στο φαρμακείο μόνο για να ζυγιστούν κάποιοι. Δεν μπαίνουν κάποιοι. Σοβαρά. Μπαίνουν για να ζυγιστούν. Δηλαδή, ναι, εκείνη τη μέρα στο φαρμακείο που έμαθα αυτή την πληροφορία μπήκαν τουλάχιστον ξέρω εγώ 6-7 άτομα που δεν πήραν τίποτα. Πλάκα κάνεις. Δεν είπα.
Σοβαρά, δεν είπαν καν για, ξέρω εγώ. Ούτε για. Ούτε για, τίποτα. Μπήκαν μέσα να ζυγιστούν και φεύγανε. Σαν να μπαίνει, α πούμε, σε ένα γυράδικο και να παίρνει ένα ποτήρι νερό. Ναι. Ή να πηγαίνει τουαλέτα ακόμα χειρότερα. Ναι. Μάλιστα και ζυγίστηκε. Και λοιπόν μου αποκάλυψε, του λέω του φαρμακοποιού, άτι καλά, δεν έχω ζυγαριά σπίτι, θα πάω να ζυγιστώ κι εγώ. Και μου λέει, καλά, εντάξει, βάλε και κάτι παραπάνω όμω. Γιατί είναι τέτοιο. Λέω, γιατί δεν έχετε ξεχάσει να αντιρρυθμίσετε, έχει χαλάσει. Και λέει, όχι, ρε, όλα τα φαρμακεία έτσι το κάνουν. Έτσι για να ανεβάζει λίγο και την ψυχολογία του κόσμου. Και για να μπαίνει. Κοίταξε τώρα εδώ, τώρα τίθεται ζήτημα marketing. Σου λέει μπαίνει ο άλλος μέσα, ξέροντας ότι θα ζυγιστεί για να το βγάλει λιγότερα κιλά. Κάποιος από όλους αυτούς δεν θα πάρει κάτι τι, μια παστίλια. Τι πουλάνε τα φαρμακεία, εκτός από φάρμακα. Εντάξει, λέω, ρε, είναι σούπερ μάρκετ. Ναι, εκτός από φάρμακα, ας πούμε, που πρέπει να έχει συνταγή ιατρού, κάτι άλλο, ρε παιδί μου. Να πάρει, ας πούμε, ξέρω εγώ. Ένα Viagra. Ένα Viagra, γιατί όχι. Αυτό δεν είναι με φαρμακευτική αγωγή, το Viagra. Όχι, έτσι τα παίρνεις. Έτσι τα παίρνεις, σαν χαπάκια, μάλιστα. Και είδες αμέσως υπήρξε παρέμβαση φίλου ακροάτου, η οποία επιβεβαίωσε αυτό το πράγμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Mm. Φούρναρη, είδες, δεν θα ακούς τους ψεύτες. Προφανώς και σου είπε ψέματα αυτός που μπήκε στο Το μαλλιοτάγαρο. Το μαλλιοτάγαρο. Σιγά μην ήταν και φαρμακοποιός. Σιγά ψέματα λέει, ούτε βοηθός δεν είναι. Θέλω να πω και κάτι άλλο. Τώρα μου περνάνε πάρα πολλές σκέψεις από το μυαλό μου. Τώρα συγγνώμη που σου τρώω τον χρόνο. Όχι. Αλλά ενδεχομένως αυτή η κίνηση των φαρμακείων τελικά να είναι και λάθος. Γιατί στα φαρμακεία πουλάνε και διάφορα χάπια και τέτοια για αδυνάτισμα. Ναι. Οπότε μήπως θα έπρεπε να δείχνουν παραπάνω κιλά για να ψηθεί ο πελάτης να πάρει χάπια για αδυνάτισμα. Δεν ξέρω, λέω. Κάνεις μια πρόταση. Μια πρόταση, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω πού αποσκοπεί αυτή η κίνηση, αλλά φαντάζομαι ότι για να συμβαίνει τόσα χρόνια. Κάποιο λόγο θα έχουν. Βέβαια. Τι μας κρύβουν. Τα κιλά μας κρύβουν. Δεν πειράζει. Έγινε, σε ευχαριστούμε. Ρεπόρτερ της εκπομπής Χριστινάκη μας. Να σε καλά. Καλημέρα. Τσαου. Καλημέρα στη γραμμούλα. Για να αποκατασταθεί αλήθεια, ναι. Γιατί ότι εγώ μόνο αν δεν έχω γνώση, δεν εκφέρω γνώμη. Ναι. Οι ζυγαριές στα φαρμακεία ρυθμίζονται όπως ρυθμίζουμε την ώρα, σε χειμερινή και καλοκαιρινή. Το βάρος μετράει το χειμερινό βάρος, αυτό που έχουμε αποθέσει πριν πέσουμε στη χειμερή ανάρκη. Εκεί μετράει. Τώρα το καλοκαίρι, αν ξαναζυγιστούμε, θα μας δείξει φυσιολογικά κιλά. Ναι. Οφείλουν οι φαρμακοποιοί και το γνωρίζουν. Απλά δεν το αποκαλύπτουν ότι είναι με το χειμερινό το βάρος και το καλοκαιρινό βάρος. Έχει διαφορά. Όπως το ρολόι στο αμάξι που δεν αλλάζει ποτέ. για όσα ρολόγια ρυθμίζονται. Μ' ακούς? Δεν μ' ακούει. Δεν το κατάλαβα αυτό που είπα. Anyway. Φτάσαμε και στην ολοκλήρωση του σημερινού λόγου, επειδή συγγνώμη παιδιά που βάρυνα πάρα πολύ το κλίμα, γιατί υπάρχουν σοβαρά ζητήματα και ό,τι και να έχει η ημέρα, εμείς οφείλουμε να στεκόμαστε και στα προβλήματα αλλά και να αποκαλύπτουμε την αλήθεια. Σας ευχαριστούμε όλους για την ακρόαση, τη συμμετοχή εκούσια και ακούσια. Θα τα ξαναπούμε αύριο το πάρα πολύ πρωί στις 6. Σήμερα το βράδυ στο Rover εμφανιζόμαστε. Μπάμπης Μπατμανίδης Company Live λίγο μετά τις 10. Για όσους φίλους επιθυμούν να βρεθούν. Αύριο μεγάλη εκπομπή, καταλαβαίνετε. Πάντα μετά... Τι να βάλουμε, βάλουμε κάτι να ακούσουμε. Πάντα μετά από κάθε live. Είναι τεράστιες εκπομπές. Δεν ξέρω πόσοι θα είμαστε εδώ και πόσοι θα αρχίσετε σιγά σιγά να κάνετε χρήση έτσι των ρεπόρ και των αδειών. Όσοι φεύγετε από σήμερα, να περάσετε υπέροχα, να γεμίσετε. Θα τα λέμε και αύριο, θα αποχαιρετισόμαστε. Να γραφώ ποιμάτα. Παραδίδουμε σκυτάλι στον Κωστή του Τατσαρό. Θα σας κρατήσει την τροφιά μέχρι και τις 10. Εμείς ξανά αύριο στις 6. Σήμερα το βράδυ, Rover, λίγο μετά τις 10. Φιλιά, τσάω. Αχ, να περάσει, Θεέ μου, τούτη κρίση. Κι αν η αγάπη θέλει ιδανικά, ποιος θα πληρώσει μετά το ΦΠΑ. Το πιάσα, το υπονοούμενο, ότι συνέχεις για διανοούμενο. Το πιάσα, το υπονοούμενο, και με
εκμεταλλεύεσαι σαν φορολογούμενο. Το πιάσα, το πιάσα, το υπονοούμενο. Ότι συμμέχεις για διανοούμενο. Το πιάσα, το πιάσα, το υπονοούμενο. Και με εκμεταλλεύεσαι σαν φορολογούμενο.